έρχεται σήμερα εδώ. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας για άλλη μια φορά ο πρόδρομος ο Θιαβός, ο νομικός σύμβουλος του Θεία Λίγα. Ο πρόδρομος μαζί με την κυρία Ιάννα Ρακά, που επίσης εργάζεται εδώ το αριστερό στην Οριζόντια, και την κυρία Άννα Φράγκο, του Παλαιστίνου Μακεδονία. Δημιούργησαν την υπηρεσία. Δημιούργησαν την υπηρεσία Hia Legal και εδώ στο Αριστοτέλειο, στο γραφείο του Hia Legal. Από εδώ, από το Αριστοτέλειο, συνεχίζει να τρέχει αυτή η υπηρεσία με τις συμβουλές του κυρίου Τσιαβού και τη συμμετοχή και της κυρίας Αρακά. Σήμερα ο πρόδρομος θα κάνει λίγο μια πιο στοχευμένη παρουσίαση για τα ιδρυματικά αποθετήρια. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη από μια σειρά παρουσιάσεων που θα κάνει ο πρόδρομος σχετικά με το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, πρόδρομε. Λοιπόν, δεν ξέρω, ακούγομαι κανονικά, γράφει, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι που βρίσκομαι εδώ πέρα. Αυτή είναι μια δουλειά που ξέρετε την κάνουμε αρκετά χρόνια τώρα. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η φάση, γιατί όσοι από εσάς είχατε παρακολουθήσει τα σεμινάρια πέρσι και πρόπερσι, ουσιαστικά εκεί κάναμε γενικές παρουσιάσεις, δηλαδή είδαμε οριζόντια θέματα που έχουν να κάνουν με πνευματική ιδιοκτησία και βιβλιοθήκες. Σήμερα θα ξεκινήσουμε, είναι το πρώτο, ελπίζω, από μια σειρά πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων, και θα ασχοληθούμε με το θέμα των αποθετηρίων ή καταθετηρίων, το οποίο είναι ένα κεντρικό ζήτημα πια για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Πρώτα απ' όλα, είμαστε όλοι βιβλιοθηκονόμοι στην αίθουσα. Ναι. Ποιο? Είσαστε μέλος ΔΕΒ. Συγγνώμη. Νομικός. Και από ποιο? Από το Διεθνές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λίγο πώς θα το προσεγγίσουμε το όλο ζήτημα. Η προσέγγιση που ακολουθούμε ασχολείται πάρα πολύ μεθοδολογικά με το ζήτημα της ροής των δικαιωμάτων και του περιεχομένου. Αυτή είναι μια μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και κατά τη διάρκεια της συλλογής του υλικού, το οποίο θα προσπαθήσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να το έχετε όλοι και σε ένα wikibook, ώστε να μπορείτε να το δείτε και να το σχολιάσετε. Ο βασικός μας σκοπός είναι εδώ πέρα να δούμε την βιβλιοθήκη ως ένα κόμβο στον οποίο έρχεται περιεχόμενο και δικαιώματα με διάφορους τρόπους και στη συνέχεια από το οποίο τα δικαιώματα και το περιεχόμενο αυτό διατίθεται στους πολλαπλούς μας χρήστες. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τη βιβλιοθήκη ως τέτοιο αντικείμενο και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα στο περιεχόμενο και στα δικαιώματα. Τα αντικείμενα, το περιεχόμενο και τα δικαιώματα που μπαίνουν σε μια βιβλιοθήκη και το έχουμε πει και σε προηγούμενα σεμινάρια, δεν ταυτίζονται απαραίτητα. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έστω και αν το έχετε ξανακούσει σε παρουσιάσεις στο παρελθόν, μπορεί η βιβλιοθήκη να... Ναι. Βάλετε αυτό στο... Νόμιζα ότι το είχαμε... Βάλετε τώρα καλύτερα. Τώρα θα είναι καλύτερα. Ένα, δύο. Ναι, εντάξει. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι μπορεί να παίρνουμε κάποιες φορές το περιεχόμενο, δηλαδή μπορεί να έχουμε είτε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είτε τα ίδια τα βιβλία, αλλά δεν έχουμε απαραίτητα και το σύνολο των δικαιωμάτων τα οποία τα συνοδεύουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν αγοράζουμε φυσικά βιβλία μέσα στη βιβλιοθήκη, έχουμε πάρα πολύ περιορισμένα δικαιώματα πάνω σε αυτά. Είτε πρόκειται και κυρίως πρόκειται για δικαιώματα, θα τα δούμε στη συνέχεια, τα οποία προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου, οι οποίες αφορούν είτε την εξάντληση του δικαιώματος, είτε αφορούν τη χρήση του βιβλίου μέσα στο πλαίσιο των εξαιρέσεων του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίστοιχα, μπορεί να παίρνουμε μία βάση δεδομένων ή ένα ηλεκτρονικό άρθρο, και στην περίπτωση αυτή, αυτό το οποίο εμείς τελικά παίρνουμε είναι τα δικαιώματα τα οποία μας προσφέρει η ίδια η σύμβαση με την οποία τα πήραμε. Άρα είναι σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τη ροή του περιεχομένου στη βιβλιοθήκη ή του φυσικού αντικειμένου από τη ροή των δικαιωμάτων. Άρα αυτό είναι πολύ κεντρικό κομμάτι στη μεθοδολογία μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι να κατανοήσουμε τους βασικούς κανόνες που διέπουν την ροή των δικαιωμάτων αυτών μέσα σε ένα αποθετήριο. Θα δούμε ότι πρόκειται για ένα σύνολο στρωμάτων κανόνων,
τα οποία πρέπει και ως τμήματα και ως ιδρύματα να δούμε να έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους. Θα πω σε περισσότερη λεπτομέρεια να φτάσουμε εκεί, απλά να σας πω ότι αυτά ξεκινάνε από τον ίδιο τον κανονισμό ή τον οργανισμό του τμήματος ή του πανεπιστημίου και καταλήγουν στην άδεια με την οποία ο χρήστης χρησιμοποιεί το υλικό. Αυτά όλα πρέπει να βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους και είναι καλό να τα ξέρουμε. Στη συνέχεια θα πάμε στο ίδιο το κομμάτι της κατάθεσης, στην οποία κατάθεση θα δούμε λίγο ποιος καταθέτει, τι κατατίθεται και πότε κατατίθεται. Δηλαδή να δούμε στην κατάθεση τις διάφορες περιπτώσεις και τι έχουμε σε κάθε μία από αυτές. Να πω ότι επειδή όταν θα φτάσουμε ειδικά στα πιο λεπτομερή είναι δυνατόν να έχετε μια απορία, απλά με διακόπτετε, το συζητάμε για να μην μένουν στο τέλος και ξεχνάμε γιατί είναι αρκετή η λεπτομέρεια. Μετά στο 4 θα δούμε λίγο το θέμα του υλικού των τρίτων, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ συχνά. Και όταν λέω υλικό τρίτων, τι εννοώ? Μπορεί να έρθει στο καταθετήριο ένα μέλος ΔΕΠ, για παράδειγμα, και να μας δίνει ένα άρθρο, αλλά αυτό το άρθρο πολύ συχνά δεν είναι δικό του. Τις περισσότερες φορές πια δεν είναι δικό του. Ή έρχεται ένας φοιτητής με μια εργασία που περιέχει και υλικό τρίτων. Αυτά τα είναι ερωτήματα που παίρνουμε πολύ συχνά στο helpdesk και τα οποία πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς πώς θα αντιμετωπίζουμε. Να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα μεταδεδομένα, που είναι πολύ σημαντικά γιατί πρόκειται για την πνευματική ιδιοκτησία την οποία παράγουν κατ' εξοχήν οι βιβλιοθήκες. Και τέλος, να πούμε για τη διάθεση και μερικούς βασικούς κανόνες. Εάν έχει κάνει κάποιος τη δουλειά του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, σωστά, ένας βιβλιοθηκονόμος, όταν φτάσει στο 6 έχει λύσει τα προβλήματά του. Συνήθως, ωστόσο, τα ερωτήματα τα οποία παίρνουμε αφορούν τη διάθεση. Αλλά θυμηθείτε ότι τη διάθεση την απαντάμε όταν έχουμε καθαρίσει όλα τα προηγούμενα. Για να πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά. Θα ξεκινήσω λίγο με τις ροές περιεχομένου και να δούμε λίγο κάποια σενάρια. Το πρώτο σενάριο, για να καταλάβουμε πώς γίνεται μια κατάθεση, εδώ τα έχω σχηματοποιήσει έτσι ώστε να είναι υπερβολικά απλά, αλλά δεν σημαίνει πάντοτε τόσο καθαρά. Η μία περίπτωση λοιπόν που έχουμε είναι ότι έχουμε το καταθετήριο και αν δείτε εδώ έχω διαφοροποιήσει το καταθετήριο από το πανεπιστήμιο. Γιατί το κάνω αυτό? Το καταθετήριο συνήθως, και θα το δούμε στη συνέχεια, αποτελεί τμήμα, εάν έχει καθαρή δομή το πανεπιστήμιο, της διγραμματείας ή της διεύθυνσης βιβλιοθηκών. Όταν λέμε καταθετήριο, το καταλαβαίνουμε ως το φυσικό αντικείμενο, ως το ψηφιακό αντικείμενο, αλλά έχει και μια νομική υπόσταση. Η νομική όμως υπόσταση είναι το πανεπιστήμιο. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε γιατί η μεταβίβαση οποιαδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων γίνεται στο νομικό πρόσωπο του πανεπιστημίου. Και οι κανόνες που τη διέπουν και η ιδιοκτησία όπως μεταφέρεται γίνεται στο πανεπιστήμιο. Η βιβλιοθήκη ως τέτοια, με ίσως κάποιες εξαιρέσεις τις οποίες εγώ προσωπικά δεν έχω πετύχει, δεν είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Είναι σχεδόν πάντοτε, στα πανεπιστήμια είναι πάντοτε. Και στα ερευνητικά μπορεί να έχει κάποιες ιδιορυθμίες όπως έχει η βιβλιοθήκη του ΕΚΤ. Αλλά συνολικά αποτελούν μέρος του νομικού προσώπου του πανεπιστημίου. Κατά συνέπεια, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τη νομική διάρθρωση που μας φτάνει στο αποθετήριο ή στο καταθετήριο. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει? Ο καταθέτης καταθέτει στο ψηφιακό καταθετήριο. Και το πανεπιστήμιο παίρνει τα δικαιώματα. Γι' αυτό έχω με μαύρο τις ροές του περιεχομένου και με πράσινο τις ροές των δικαιωμάτων. Για να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Μικροφωνίζει λίγο αυτό, δεν ξέρω τι να κάνω. Τώρα με ακούτε? Όχι, έκλεισε και αυτό. Δεν ξέρω. Ένα, δύο. Απλώς κάνει... Okay, καλύτερα ίσως τώρα. Πάλι μικροφωνίζει. Λοιπόν... Να δούμε λίγο εδώ πέρα, γιατί είναι αρκετά σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο καταθέτης, ο οποίος συνήθως είναι ένα μέλος ΔΕΠ, έρχεται και καταθέτει πολύ συχνά από μόνος του, κάνει μια αυτοαρχιοθέτηση με τον κωδικό του και καταθέτει το ψηφιακό του περιεχόμενο στο καταθετήριο. Εάν το καταθετήριο περιέχει και υλικό, εάν το υλικό είναι και υλικό τρίτων ή προγενέστερο υλικό, είναι μερικές φορές που δεν γίνεται αυτοαρχιοθέτηση, αλλά το ίδιο το υλικό έρχεται στο καταθετήριο. Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Εάν ο καταθέτης έχει τα πλήρη δικαιώματα, θα δώσει με αυτό το σενάριο της διαμεσολάβησης μία συγκεκριμένη άδεια στο πανεπιστήμιο. Θα τη δούμε στη συνέχεια τις περιπτώσεις της. Ή η άλλη εκδοχή είναι ότι το προγενέστερο υλικό έχει μία άδεια με την οποία μπορεί να εισέλθει στο καταθετήριο. Να σας πω δύο παραδείγματα. Στην περίπτωση την πρώτη, είμαι ένας φοιτητής ο οποίος έχω γράψει μια εργασία για το πανεπιστήμιο.
Σύμφωνα συνήθως με τους περισσότερους κανονισμούς που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, η πνευματική ιδιοκτησία, όπως ξέρουμε από τον νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία, γεννάται στο πρόσωπο του δημιουργού, είναι η αρχή της αλήθειας στην πνευματική ιδιοκτησία, γεννάται λοιπόν στο πρόσωπο του φοιτητή και στη συνέχεια ο φοιτητής μέσα από μια συγκεκριμένη άδεια μεταφέρει σε αυτό το σενάριο μια άδεια στο πανεπιστήμιο, στο καταθετήριο του στο πανεπιστήμιο. Προσέξτε, όχι στο καταθετήριο, το καταθετήριο δεν υπάρχει. Στο πανεπιστήμιο τη μεταφέρει την άδεια. Του μεταφέρει μία άδεια συνήθως διάθεσης, μετάφρασης, διανομής και διάθεσης να διαθέσει το έργο στο κοινό. Συνήθως για μία εμπορική χρήση. Σε το σενάριο της διαμεσολάβησης. Εάν υπάρχει υλικό. Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο όπου ο καταθέτης έχει τα πλήρη δικαιώματα. Μία άλλη περίπτωση είναι ότι ο καταθέτης έχει δημοσιεύσει ήδη. Σε ένα άρθρο, σε ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Σε πολλά από αυτά τα περιοδικά τι έχει συμβεί. Ο πανεπιστημιακός έχει εκχωρήσει το δικαίωμα στο περιοδικό, στον εκδοτικό οίκο, ο οποίος έχει αναλάβει και το έχει διαθέσει με μια άδεια Creative Commons, παραδείγματος χάρη, αναφορά παρόμοια διανομή. Όταν λοιπόν θα μπει στο αποθετήριό μας, εάν μπει το άρθρο και είναι ανοιχτής πρόσβασης, θα καταθέσει μεν ο ίδιος ο καταθέτης το ψηφιακό αντίγραφο, αλλά η άδεια, και γι' αυτό το έχουμε διακεκομμένο, δεν έχουμε πια διάθεση δικαιωμάτων απευθείας, αλλά με την άδεια τη γενική μπαίνει μέσα στο αποθετήριό μας. Δηλαδή, παίρνουμε το άρθρο, και το οποίο το άρθρο είναι με μια άδεια, ας πούμε, Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή, και μπαίνει μέσα στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου. Είναι σαφές μέχρι εδώ τι έχει γίνει. Δεν μπορεί να το δώσει. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Αν όμως το περιοδικό μπορεί να μας το δώσει με κάποια άδεια, μπορούμε να το πάρουμε ενδεχομένως με άδεια από το περιοδικό. Έχω ένα τρίτο κομμάτι με τους δικαιούχους εδώ πέρα, τους διαφοροποιούμε από τους δημιουργούς. Αυτό είναι στην περίπτωση κατά την οποία είτε είναι αυτή η περίπτωση που λέτε εσείς, είτε είναι μια περίπτωση όπου έχω ένα άρθρο. Να σας δώσω και μια άλλη πιθανότητα. Κανείς δεν το κάνει, αυτό είναι πολύ περίπλοκο, αλλά είναι δυνατόν πολύ συχνά σε ένα παλιό βιβλίο ή σε ένα κεφάλαιο που ψηφιοποιώ, ακόμα και αν έχω πάρει άδεια από τον εκδότη για το κείμενο ή από τον συγγραφέα για το κείμενο, ενδεχομένως να έχει κάποιες φωτογραφίες οι οποίες απαιτούν ξεχωριστές άδειες. Το κλασικότερο παράδειγμα αυτών θα ήταν αν το εφαρμόζαμε. Τυπικά τα αρχαιολογικά άρθρα, δηλαδή τα άρθρα τα οποία έχουν συνήθως φωτογραφίες οι οποίες απαιτούν για τη δημοσίευσή τους άδεια από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Στην πραγματικότητα αυτό είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση, μάλλον είναι πολύ συνήθις περίπτωση, κανείς δεν το κάνει όμως. Τυπικά θα έπρεπε, επειδή η άδεια που έχει δοθεί από το ΚΑΣ και αφορά μόνο τη συγκεκριμένη έκδοση, θα έπρεπε να ξαναζητηθεί άδεια από το ΚΑΣ. Αντίστοιχα, αν ένας φωτογράφος είχε δώσει μια άδεια για να δημοσιευτούν φωτογραφίες του μέσα σε ένα περιοδικό. Είναι πολύ συχνό ότι το περιοδικό αυτό, ειδικά αν ήταν μόνο φυσικό αντίγραφο, που λέμε για πιο παλιά περιοδικά, θα έπρεπε να ζητήσουμε ξεχωριστή άδεια για την ηλεκτρονική δημοσίευση. Αυτό το λέω απλώς για να το έχουμε υπόψη μας. Το θεωρώ ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Στις περισσότερες φάσεις έχουμε υλικό το οποίο είναι αδειοδοτημένο με κάποιο τρόπο σε ένα περιοδικό, είτε είναι με ανοιχτή πρόσβαση και συγκεκριμένη άδεια, είτε ζητάμε απευθείας άδεια από τον εκδότη και ξεμπερδεύουμε. Άλλη περίπτωση που θα μπορούσε να συμβεί αυτό που φαίνεται πιο πιθανή είναι η περίπτωση στην οποία έχουμε έναν φοιτητή, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φωτογραφίες από το διαδίκτυο από όπου βρήκε. Αν ανεβάσουμε την εργασία χωρίς να έχουμε καθαρίσει τις φωτογραφίες, πιθανότατα έχουμε παραβίαση και πιθανότατα εκεί θα έπρεπε να ζητάμε, και θα το δούμε στη συνέχεια στις πολιτικές, από τον ίδιο το συγγραφέα να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί μία βασική αρχή που τη συστήνω σε όλους τους συναδέρφους είναι ότι δεν κάνουμε το detective. Άρα, τι θα πει δεν κάνουμε το detective? Εμείς δεχόμαστε ως βιβλιοθηκονόμοι ότι αυτός ο οποίος καταθέτει έχει κάνει τη δουλειά του, δηλαδή έχει καθαρίσει δικαιώματα. Δεν θα πάμε να ψάξουμε τόσο πολύ κάτω μέσα στην έκδοση. Θα σας πω και πώς θα διασφαλιστούμε νομικά ως προς αυτό το σημείο. Όταν τελικά φτάνει ο τελικός χρήστης δεν καταλαβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να το καταλαβαίνει, πρέπει να είναι διαφανές για τον χρήστη. Ο χρήστης κατεβάζει το περιεχόμενο από το αποθετήριο και καθώς το κατεβάζει υπάρχει στην τεκμηρίωση του αποθετηρίου η άδεια με την οποία το υλικό αυτό χρησιμοποιείται. Να σημειώσω εδώ κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί σε προηγούμενες παρουσιάσεις πιο αναλυτικά. Θα τα πούμε πιθανότατα ακόμα πιο αναλυτικά στην επόμενη παρουσίασή μας που θα είναι ειδικά για συμβάσεις. Αλλά να πω το εξής.
Όταν σημειώνουμε την άδεια με την οποία διατίθεται το υλικό, προτείνω να τη σημειώνουμε ή δυνατόν σε τρία σημεία, αλλά τουλάχιστον σε δύο από αυτά τα τρία. Το ένα που είναι απαραίτητο είναι τα μεταδεδομένα. Δηλαδή, στα μεταδεδομένα της εγγραφής πρέπει να αναφέρεται την άδεια. Να σημειώσω ότι πολύ συχνά, ειδικά στο παρελθόν, και νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, υπήρχε μία σύγχυση ανάμεσα σε δικαιώματα και σε άδεια. Δηλαδή, πολύ συχνά βλέπαμε το πεδίο δικαιώματα και το μπλέκαμε με το πεδίο της άδειας. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Παράδειγμα, τα δικαιώματα πάνω σε αυτή την παρουσίαση θα έγραφε στο πεδίο δικαιώματα, θα έπρεπε να γράφει πρόδρομος Τσιαβός. Στο πεδίο άδειας θα έπρεπε να γράφει Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή. Το πεδίο δικαιώματα μας λέει σε ποιον ανήκει κάτι, το πεδίο άδεια μας λέει με ποια δικαιώματα το χρησιμοποιεί κάποιος. Όταν δεν έχουμε την άδεια και έχουμε τουλάχιστον τα δικαιώματα, μπορούμε να αναζητήσουμε την άδεια ως χρήστες. Αλλά για μένα είναι κακή πρακτική. Ο χρήστης ο τελικός δεν τον νοιάζει ποιος έχει τα δικαιώματα, τον νοιάζει να έχει μια αξιόπιστη άδεια και να ξέρει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Εντάξει, άρα είναι καθαρή σε όλους μας αυτή η ροή εδώ πέρα. Για να πάμε να δούμε λίγο το επόμενο παράδειγμα. Αυτή είναι μια ροή, προσέξτε, που τι γίνεται. Οι καταθέτες ή το αποθετήριο αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τα δικαιώματα στο αποθετήριο και μετά το αποθετήριο τα διαθέτει στους τρίτους. Να πω ένα, ξέρετε ποιο αποθετήριο κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ακριβώς αποθετήριο. Ποια υπηρεσία δουλεύει έτσι. Και είχαμε προβλήματα με αυτούς. Ναι. Εμείς ποιοι είμαστε. Βιβλιοθήκη ηλεκτρολόγων. Mm-hmm. Μπαίνουμε μέσα πραγματικά με το ετοιματικό τους email πάντοτε. Καταθέτουμε την προσοχή τους για τις προοπτικές τους λεωτών. Να πάω. Ναι, τα δικαιώματα τα μεταφέρουν στο πανεπιστήμιο. Άλλοι που το κάνουν αυτό και θα δούμε και μία μεικτή... Υπάρχει και μία μεικτή μέθοδος, την αναφέρω στη συνέχεια. Θα δούμε τη δεύτερη και μετά θα σας πάω στη μεικτή. Λοιπόν, η δεύτερη περίπτωση είναι αυτό το σενάριο... Το πρώτο είναι το σενάριο διαμεσολάβησης. Δηλαδή, ο καταθέτης μεταφέρει στο πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο διαθέτει στη συνέχεια με μία ουσιαστικά υποαδειοδοτή. Δίνεται μία άδεια στο πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο δίνει μία άδεια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο σενάριο είναι το σενάριο καθαρά χέρια και για να το καταλάβουμε πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο σημείο στο ότι η ροή του περιεχομένου δεν ταυτίζεται απαραίτητος με τη ροή των δικαιωμάτων. Τι θέλω να πω. Έρχεται ένας καταθέτης ο οποίος καταθέτει το υλικό του στο καταθετήριο, αλλά το καταθέτει ο ίδιος με μία άδεια Creative Commons. Δεν μεταφέρει ιδιοκτησία στο πανεπιστήμιο για να υποαδειοδοτήσει. Το πανεπιστήμιο, όπως ο οποιοσδήποτε χρήστης, λαμβάνει την άδεια Creative Commons και στη συνέχεια η άδεια Creative Commons στον τελικό χρήστη έρχεται από τον καταθέτη. Γιατί δεν υποαδειοδοτεί. Να σκεφτούμε, θυμηθείτε το αυτό, στις άδειες Creative Commons δεν έχουμε υποαδειοδότηση. Το πρωτότυπο υλικό, χωρίς αλλαγές, φεύγει πάντοτε νομικά από αυτόν ο οποίος το διαθέτει. Εδώ λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι το πανεπιστήμιο δεν αποκτά ποτέ πνευματική ιδιοκτησία. Η πνευματική ιδιοκτησία παραμένει πάντοτε στο δημιουργό. Σε αρκετές περιπτώσεις, ας πούμε στο Ιωαννίνων και στο ΠΑΜΑΚ, κάνουν αυτού του τύπου, έχουν αυτού του τύπου την προσέγγιση. Βέβαια, υπάρχει και μία μεικτή, την οποία θα πω τώρα και η οποία μερικές φορές δεν την καταλαβαίνουμε καλά στις πολιτικές μας. Δηλαδή, μερικές φορές δεν είναι προφανές ότι γίνεται η αδειοδότηση καθαρά από τον δημιουργό. Κάποιες φορές μπλέκουμε στους όρους της άδειας κατάθεσης ή στο καταθετήριο έγγραφο, θα τα δούμε στη συνέχεια, αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, έχουμε όρους που λένε ότι μου μεταφέρεις μία άδεια να το διαθέσω και να το διανύμω και ταυτόχρονα το διαθέτεις με άδειες Creative Commons. Αυτό νομικά είναι περίπλοκο. Θα έπρεπε να είναι πιο καθαρή η διατύπωση, δηλαδή να καταλαβαίνει κάποιος τι γίνεται. Το μεικτό μοντέλο είναι αυτό που μόλις είπα, δηλαδή ότι κάποιος μεταφέρει δικαιώματα στον μεσάζοντα, που είναι το πανεπιστήμιο, και διαθέτει στους τρίτους. Τώρα, εμάς γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, θα μου πείτε είναι μια μικρή λεπτομέρεια, μπράβο σου που ασχολείσαι. Να είσαι καλά, γιατί μας χαλάς το δευτεριάτικο πρωινό μας. Ο λόγος για τον οποίο αυτό είναι σημαντικό είναι ο εξής. Όταν σε ένα σενάριο καθαρά χέρια, του γράφεις μέσα στην καταθετήριο έγγραφο,
του λες του δημιουργού ότι είσαι υπεύθυνος για την εκαθάριση των δικαιωμάτων και θα το απολαμβάνεις να το δώσεις με χύψη Z άδειες. Δηλαδή έχεις ένα κύκλο αδειών. Συνήθως δεν έχεις και τις 6 άδειες Creative Commons, έχεις 3 ή 2 μόνο, ώστε να έχεις περιορισμένη περιπλοκότητα. Και ο άλλος το διαθέτει. Εσύ έχεις πολύ μικρότερη ευθύνη σε αυτό το σημείο. Δεν αποκτάς ποτέ δικαιώματα, δεν αποκτάς και ιδιαίτερη ευθύνη. Γιατί θεωρείς ότι τα έχει κάνει ο άλλος πιο καθαρά. Ναι. Να ρωτήσω λίγο. Η διαφορά... Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, ε. Αισθάνομαι λες και είμαι στο Star Wars. Το έρχεστο. Όταν κλείνει αυτό, κλείνει όμως και αυτό. Ακούγεσαι. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν γράφει. Ωραία. Πάμε πάλι Star Wars. Λοιπόν, στο... Ναι, ναι. Αν μπορείτε να διευκρινίσετε τη διαφορά που καταθέτει σε αυτή την περίπτωση με το καταθέτει στην προηγούμενη διαφάνεια που είναι προγενέστερο υλικό, που εκεί πάλι ουσιαστικά επειδή υπάρχει κάποια άδεια, αν κατάλαβα καλά, κάποια σε κάποιο περιβάλλον πρόσβαση, πάλι κατατίθεται στο πανεπιστήμιο ή στο καταδικείο, αλλά πάλι εκεί σε εκείνη την περίπτωση δεν μεταβιβάζουμε. Όχι, όχι. Στο προγενέστερο υλικό δεν μεταβιβάζουμε, αλλά παίρνει την άδεια το πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση εδώ είναι ότι, στην περίπτωση την προηγούμενη, έχει κατατεθεί και του έχει δώσει το περιοδικό την άδεια, το pre-print ή το post-print, να το δώσει όπως θέλει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το δώσει με άδεια Creative Commons. Ενώ εδώ συνήθως είναι, τις πιο πολλές περιπτώσεις, είναι άδεια Creative Commons. Δηλαδή, το περιοδικό ουσιαστικά ή το καταθετήριο ουσιαστικά το μόνο που κάνει είναι ότι παίρνει, δίνει τη φυσική πρόσβαση. Η άδεια είναι πάντοτε η άδεια την οποία έχει διατηρήσει ο δημιουργός. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Απλώς επειδή είναι ειδικό μάθημα σήμερα, δεν μπήκα καθόλου στα εισαγωγικά αυτά. Να το πω όμως για όλους μας να είμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι και είναι σημαντική ερώτηση. Πάντως να πω το εξής, θα κάνουμε μία δουλειά με την Ηλιάνα, την έχουμε ξεκινήσει. Θα περάσουμε λίγο τα εγχειρίδια που φτιάξαμε στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης σε ένα wiki, ώστε στο επόμενο σεμινάριο που ελπίζω θα το κάνουμε στο ΚΟΧΑ, μέσα στο πλαίσιο στις 27 του Μάη, να έχετε ένα υλικό που να έχετε δυνατότητα να διαβάσετε δύο πράγματα, να ξέρετε γιατί μιλάμε. Οι άδειες χωρίζονται η άδεια είναι το νομικό εργαλείο που προβλέπεται στο άρθρο 13 του νόμου 2121 του 1993, που είναι ο νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία, και είναι το σύνηθες μέσο με το οποίο ένας δημιουργός επιτρέπει στον υπόλοιπο κόσμο να χρησιμοποιούν το έργο του. Μια άδεια λοιπόν είναι η δήλωση του δημιουργού, η δήλωση της βούλησής του προς τον υπόλοιπο κόσμο σε σχέση με το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έργο του. Οι άδειες διακρίνονται χοντρά, πολύ χοντρά, σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτές που λέμε κλειστές άδειες, δηλαδή είναι άδειες που επευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και του παρέχουν ένα συγκεκριμένο εύρος δικαιωμάτων χρήσης. Παραδείγματος χάρη, μία κλειστή άδεια είναι μία άδεια από τον Elsevier στο PanMac ή από τον Elsevier στο ΣΕΑΒ να χρησιμοποιεί μία βάση δεδομένων με συγκεκριμένο τρόπο. Και μία ανοιχτή άδεια, δεν μπορεί δηλαδή να το δώσεις περαιτέρω, παρά μόνο με πολύ συγκεκριμένους όρους. Η μία άδεια κλειστή είναι η άδεια που πάρουμε από τη Microsoft ή από την Apple ή από την Google όταν κατεβάζουμε μία εφαρμογή. Και η ανοιχτή άδεια είναι μία άδεια που, αν μη τι άλλο, σου επιτρέπει να αντιγράψεις, σου επιτρέπει να αναδιανύμεις και σου επιτρέπει να το κάνεις διαθέσιμο το έργο στο κοινό, το λιγότερο. Κάποιες φορές σου επιτρέπει και άλλα πράγματα. Σου επιτρέπει να κάνεις βελτιώσεις και αλλαγές, σου επιτρέπει να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις κλπ. Κλπ. Οι άδειες Creative Commons είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένες ανοιχτές άδειες. Οι άδειες αυτές λέγονται επίσης και δημόσιες άδειες, γιατί είναι δημόσια προσβάσιμες και είναι τυποποιημένες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες ακριβώς επειδή είναι τυποποιημένες. Αντί λοιπόν να φτιάχνουμε μία καινούργια ανοιχτή άδεια κάθε φορά, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούμε μία τουλάχιστον από τις 6 άδειες Creative Commons. Δεν ξέρω πόσο σαφής ήμουν. Ωραία. Ναι. Θα πρέπει να επιλέγει ο καταθέτης άδεια ή θα μπορούσε το πανεπιστήμιο να ορίσει μια συγκεκριμένη άδεια. Και τα δύο. Και βλέπουμε, έχουμε δει περιπτωσιολογικά ότι συμβαίνουν και τα δύο. Αλλά καμία φορά δεν έχω δει στην Ελλάδα πανεπιστήμιο που να επιλέγει μόνο μία άδεια. Συνήθως επιλέγουν δύο ή τρεις. Θα τα πω λίγο πιο αναλυτικά αυτά πιο πέρα, στο επόμενο σημείο, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Γιατί είναι σημαντική?
Εάν τον αφήνεις, και θα το επαναλάβω πολλές φορές αυτό γιατί είναι σημαντικό, όταν καταρτίζουμε την πολιτική ανοιχτής μας πρόσβασης, συστήνω να έχουμε μία κατανόηση στο εύρος των αδειών που επιτρέπουμε στους καταθέτες μας να χρησιμοποιούν. Δηλαδή δεν έχει νόημα να τους επιτρέπεις και τις εξιάδειες, γιατί δημιουργείς πολλές αδειοδοτικές ασυμβατότητες. Για παράδειγμα, εάν επιτρέπω στο αμέλειδέ μου να αδειοδοτούν και με άδεια που επιτρέπει εμπορική χρήση και παρόμοια διανομή και με άδεια που επιτρέπει παρόμοια διανομή αλλά χωρίς εμπορική χρήση, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν ασυμβατότητες. Γιατί αν ο ερευνητής Α κάνει μία έρευνα η οποία αφορά κοινωνικά, είναι κοινωνικής ανθρωπολογίας και έχει ένα ερωτηματολόγιο με μία άδεια που λέει ότι επιτρέπεται να το χρησιμοποιείς αλλά όχι για εμπορική χρήση εάν κάνεις παράγωγο, και έχω ταυτόχρονα και έναν άλλον ερευνητή που είναι πάλι από την κοινωνική ανθρωπολογία και κάνει μια αντίστοιχη έρευνα μετά από 2 χρόνια, όταν θα έρθει ο τρίτος ερευνητής και θέλει να πάρει τα 2 ερωτηματολόγια και να τα φτιάξει ένα τρίτο ερωτηματολόγιο, δεν θα μπορεί να το κάνει παρά μόνο εάν ζητήσει άδεια από τους 2 πρώτους. Γιατί η μία άδεια είναι αντίθετη με την άλλη άδεια. Η μία άδεια σου λέει χρησιμοποίησε το, αλλά όχι για εμπορική χρήση, και η άλλη σου λέει δεν μπορείς να περιορίσεις την εμπορική χρήση. Άρα είναι σε σύγκρουση. Γι' αυτό στις αδειοδοτικές μας, στις πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αδειοδοτικές πολιτικές. Δηλαδή να καταλάβουμε εμείς και να το συνεννοηθούμε και να το προτείνουμε στις διοικήσεις μας ότι παιδιά, εμείς ως πανεπιστήμιο για αυτούς τους λόγους θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις άδειες. Και θα το πω και πιο μετά, αλλά να το πω από αυτό το σημείο, η αδειοδοτική μας πολιτική πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είτε θα πάμε σε ένα μοντέλο τελείως ανοιχτό, δηλαδή δεν θα δεχτούμε να υπάρχουν περιορισμοί για μη εμπορικής χρήσης, είτε θα πάμε σε ένα μοντέλο που έχει περιορισμούς μη εμπορικής χρήσης, αλλά πρέπει να διασφαλίσετε έναν μηχανισμό να μπορείτε να ζητήσετε άδεια από το πρόσωπο που έχει καταθέσει την εργασία. Δηλαδή, όσοι βάλετε πολιτικές, και έτσι δυστυχώς βλέπω τις περισσότερες πολιτικές, που δεν επιτρέπουν την εμπορική χρήση, πρέπει να βρείτε ένα μηχανισμό για να την επιτρέπετε. Γιατί ο λόγος που υπάρχει άδεια που απαγορεύει την εμπορική χρήση είναι ακριβώς προκειμένου να δημιουργεί μία πρόσοδο στο δικαιούχο ή στο δημιουργό. Όταν δεν υπάρχει αυτή η λογική, υπάρχει πρόβλημα. Να πω επίσης τώρα κάνω μία παρένθεση, συγγνώμη, αλλά είναι σημαντικό, σας αφορά. Επίσης, έχουμε ένα ζήτημα στην περίπτωση του κάλυπου. Στην περίπτωση του κάλυπου, που είναι τα συγγράμματα, αυτό που συνέβαινε ήταν το εξής. Ήταν ένα μεικτό μοντέλο. Ο χρήστης, ο δημιουργός, έδινε στον κάλυπο όλα τα δικαιώματα. Και ο κάλυπος έλεγε, τα παίρνω όλα τα δικαιώματα και αναλαμβάνω τουλάχιστον να το διαθέσω με άδειες που δεν επιτρέπουν την εμπορική χρήση. Όταν πήγαινε το μέλος ΔΕΠ να δημοσιεύσει στα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα και χρησιμοποιούσε υλικό που το είχε από τον κάλυπο, είχε το εξής πρόβλημα. Τα δικαιώματα δεν ήταν πια δικά του, ήταν του κάλυπου, και τα μαθήματα, τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα, επιτρέπαν την εμπορική χρήση, ενώ ο κάλυπος δεν την επέτρεπε. Το ζήτημα ήταν, επειδή θεωρητικά ήταν καλή η λογική, με τη λογική του ότι ακριβώς επειδή ήταν ένα σημείο πρόσβασης ο κάλυπος, θα μπορούσες να ζητήσεις άδεια από τον κάλυπο και να τα χρησιμοποιήσεις. Το πρόβλημα ήταν, για να καταλάβουμε λίγο τις λεπτομέρειες και τα θεσμικά κενά που έχουμε ως χώρα, επειδή ο κάλυπος δεν ήταν στην πραγματικότητα, ο κάλυπος σε ποιον ανήκε, για να το δούμε λίγο, πώς ξέρουμε τον κάλυπο εδώ μέσα, όλοι, ωραία. Ο κάλυπος σε ποιον ανήκει, στο, ο ΣΕΑΒ τι είναι, νομικά ξέρουμε τι είναι, είναι κοινοπραξία, δεν είναι νομικό πρόσωπο. Αυτό θα πει ότι νομικά ερμηνεύεται ως ένα μόρφωμα το οποίο ανήκει κατά κοινωνία δικαιώματος σε όλα τα μέλη του. Για να μπορέσει να πάρει μια απόφαση θεωρητικά, θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΒ και να πάρει, ή αν έχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και να πάρει τέτοια απόφαση. Κατά συνέπεια, είναι πολύ βαρύ και δύσκολο να πάρεις, ενώ θεωρητικά είναι απλό. Και γι' αυτό το λόγο οδηγούσε και σε σύγκρουση ανάμεσα στα δύο. Απλά σας αναφέρω γιατί η αδειοδοτική πολιτική είναι σημαντική. Αυτά είναι παραδείγματα. Για να δούμε τώρα ένα τρίτο σενάριο. Λοιπόν, είναι το σενάριο του εκδότη, το οποίο θέλω έτσι λίγο να το δούμε πάλι. Είναι μια, ουσιαστικά απλά κάνω λίγο περισσότερο zoom σε μια περίπτωση. Αυτή είναι μια περίπτωση στην οποία ο καταθέτης έχει δώσει το περιεχόμενό του
σε ένα περιοδικό, έτσι, και στη συνέχεια ο καταθέτης το ίδιο άρθρο, μάλλον, αλλά προσέξτε εδώ πέρα, το άρθρο, όχι απαραίτητα το τελικό άρθρο, το καταθέτει. Έρχεται λοιπόν στο περιοδικό, του δίνει κάνει τη μεταφορά πνευματικής ιδιοκτησίας και του δίνει και το ίδιο το περιεχόμενο. Το περιοδικό έχει μία preprint πολιτική ανοιχτή πρόσβασης, που σημαίνει ότι πριν περάσει από τους ρεφερείς, μπορείς να το καταθέσεις στο καταθετήριό σου. Παίρνει λοιπόν το περιεχόμενο που είναι ελαφρώς διαφορετικό, το καταθέτει στο καταθετήριο και δίνει στο πανεπιστήμιο την άδεια. Τώρα, ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό το άρθρο σε δύο μορφές. Το preprint θα το δει μέσα από το καταθετήριο, το κανονικό το άρθρο θα το έχει πρόσβαση, αν και εφόσον έχει πρόσβαση στη νομική βάση του εκδότη. Επειδή στην Ελλάδα τις βάσεις των εκδοτών σπανίως κάποιος έχει ως ιδιώτης πρόσβαση, γιατί είναι πολύ ακριβές, στην πραγματικότητα ο τελικός χρήστης από το πανεπιστήμιο θα τα δει. Και επειδή, θα το δούμε και στη συνέχεια, στη διάρθρωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των βάσεων δεδομένων, στη διοικητική διάρθρωση της βιβλιοθήκης, η διαχείριση των βάσεων δεδομένων στο ίδιο τμήμα που έχει και το αποθετήριο, και κουνιέμαι ώστε να... Λοιπόν, έχει το ίδιο... Αισθάνομαι ότι είναι performance αυτό, έτσι. Έπρεπε να είμαι στο μακεδονικής τέχνης, το σύγχρονης. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, πολύ συχνά για τον τελικό χρήστη, ο τελικός χρήστης δεν καταλαβαίνει πολύ συχνά τη διαφορά. Πράγματι είναι δύο διαφορετικές σελίδες, αλλά είναι δυνατόν να πάει στο ΣΕΑΒ, στο HeLink, να ψάξει να βρει το άρθρο το κανονικό και θα μπορούσε να βρει ίσως και ένα preprint στο καταθετήριο. Δεν αναφέρομαι σε αυτό το σημείο εκτεταμένος στη σημερινή παρουσίαση, ξαναλέω, αυτό είναι μιας άλλης παρουσίασης. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που ψάχνουν συχνά και βρίσκουν τα άρθρα οι χρήστες. Πού ψάχνουν εκτός από το καταθετήριο και τα περιοδικά? Στο ResearchGate και στο Academia κτλ. Δηλαδή, πολλές φορές οι ακαδημαϊκοί προτιμούν να αυτοαρχιοθετήσουν χρησιμοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες. Εδώ να πούμε ότι πάρα πολύ συχνά το κάνουν παρανόμως. Δηλαδή, παρανομούν αέρα όταν το κάνουν αυτό. Και σε αυτό, επειδή αποτελεί ένα γενικότερο θέμα των συμβάσεων και έχει να κάνει με τους όρους με τους οποίους παρέχεται η πρόσβαση σε αυτά τα περιοδικά, θα το δούμε αναλυτικά κάποια άλλη στιγμή. Είναι ξεκάθαρες οι ροές που χοντρικά συμβαίνουν σε ένα αποθετήριο. Γιατί αυτή είναι η βάση μας. Ναι. Έχω μία ερώτηση για την προηγούμενη, τα καθαρά χέρια. Για να πάμε στα καθαρά χέρια. Είπατε ότι πρέπει ο καταθέτης να καθαρίσει πριν από το καταθέσει το καταθετήριο, να καθαρίσει το... Τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα. Τι εννοούμε? Θα πρέπει να αφαιρέσει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ή τις εικόνες ή να ζητήσει άδεια? Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Το είχαμε συζητήσει και σε κάποια από τα προηγούμενα σεμινάρια μας. Είναι τρία πράγματα τα οποία κάνει ο πιθανός καταθέτης. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έχει ζητήσει άδεια για τα δικαιώματα αυτά και την έχει λάβει ή τη ζητεί εκ των υστέρων, τη λαμβάνει εν πάση περιπτώσει και δίνει στο καταθετήριο το υλικό του μαζί με όλες τις σχετικές άδειες. Για παράδειγμα, που μας κατατέθηκε στο Help Desk ένα ερώτημα από το ΠΑΜΑΚ, στο οποίο όταν υπάρχει κατάθεση εργασίας από φοιτητή, του ζητούν να περιγράψει το έργο, αλλά του ζητούν και τα έργα που περιέχονται μέσα σε αυτό. Δηλαδή, του ζητούν να καταθέσει το κείμενο της εργασίας και να πει ότι είναι δικό του, αλλά του λένε ότι αν έχεις και φωτογραφίες ή οπτικοακουστικό υλικό ή βάση δεδομένων ή ό,τι άλλο, πες μας από πού το πήρες, την πηγή του και την άδεια με την οποία το πήρες. Αυτό τους το κάναμε και κάποια edit, κάποιες διορθώσεις και τους το στείλαμε χθες. Αλλά αυτό είναι μια κλασική περίπτωση πρώτη, ότι παίρνω άδεια. Η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση της αντικατάστασης παύλα υποκατάστασης. Δηλαδή, έχω 5 φωτογραφίες, οι οποίες μπορώ να τις υποκαταστήσω με φωτογραφίες, να τις αντικαταστήσω με φωτογραφίες οι οποίες είναι ανοιχτές. Αυτό ήταν κάτι που το είδαμε πάρα πολύ εκτεταμένα στα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα. Δηλαδή, εκεί είχαμε εκπαιδευτικό περιεχόμενο μελών ΔΕΠ, το οποίο χρησιμοποιούσε φωτογραφίες, τις οποίες τους λέγαμε αυτή δεν έχεις δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσεις.
Κατά συνέπεια, βρες μία που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Αυτό δεν γίνεται πάντοτε. Γίνεται συνήθως όταν είτε η φωτογραφία έχει διακοσμητικό χαρακτήρα και μπορείς να την αλλάξεις με οποιονδήποτε άλλη φωτογραφία αντίστοιχης θεματικής, είτε έχει θεματικό χαρακτήρα και μπορείς να την αλλάξεις με μία φωτογραφία αντίστοιχου θέματος. Και μάλιστα έχουμε συγκεντρώσει και μία σειρά από πηγές στις οποίες μπορείς να βρεις αυτού του τύπου το υλικό. Όταν όμως δεν μπορείς να κάνεις ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο, υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι, τρίτο, για τα ορφανά έργα, θα το πούμε στη συνέχεια. Εάν δεν είναι ούτε ορφανά έργα, τότε θα πρέπει να τις αφαιρέσεις. Το υλικό το οποίο θα σου καταθέσουν όμως δεν θα είναι διαφορετικό από αυτό που θα έχει καταθεθεί στο τμήμα. Θα πρέπει να δεχτούμε εμείς και τα δύο, απλώς ανεβάζουμε το δεύτερο. Εάν έχεις αφαιρέσει. Ναι. Και δεν ξέρω πώς θα το τεκμηριώσουμε αυτό. Αλλά κανονικά, ναι, αν θέλουμε να είμαστε... Τώρα, κοιτάξτε, εδώ μιλάω, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Εμείς εδώ προσπαθούμε να σας πούμε, εγώ προσπαθώ να σας πω, και ως κοινότητα που είμαστε προσπαθούμε να βρούμε μία λύση ανάμεσα στην ομιμότητα και στο να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν λέω ότι να καταστρέψετε όλες τις εργασίες των φοιτητών, αλλά να τους δώσουμε σιγά-σιγά μία συνέστηση αυτού του πράγματος για να καταλάβουν όλοι και το μέγεθος του προβλήματος. Το μέγεθος του προβλήματος έγινε στο ότι οι εξαιρέσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Θα τις δούμε όμως στη συνέχεια γιατί είναι σημαντικές. Εξακολουθούν να έχουν μια στοιχειώδη λειτουργία. Σας απάντησα? Εντάξει. Έτσι και έτσι. Ναι. Okay. Για να πάμε λίγο στο επόμενο. Λοιπόν. Όπα. Αυτή είναι η βασική κανόνες. Αυτό το θεωρώ ίσως ότι είναι το πιο σημαντικό slide της σημερινής παρουσίασης. Αυτό γιατί συνήθως όταν μιλάμε για... Μέχρι τώρα είδαμε λίγο τη ροή, η οποία είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο δουλεύουμε εμείς. Τώρα είναι σημαντικό να πάμε στο σημείο στο οποίο να καταλάβουμε τη στίβα των κανόνων που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά μας στο αποθετήριο. Τι εννοώ με αυτό? Όταν έχουμε ένα αποθετήριο, συνήθως σκεφτόμαστε τι λέει ο νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία, που πράγματι είναι η βάση όλων. Δηλαδή το Ευαγγέλιο μας είναι ο νόμος 2121 του 1993. Είναι ο βασικός νόμος και θα σας κάνω και μία πολύ γρήγορη ανάλυση του για να τον θυμάστε, να θυμάστε τι είναι τα βασικά σημεία που μας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, έχουμε το κομμάτι που αφορά τους γενικούς κανόνες και κυρίως μας λέει σε ποιον γεννάται η ιδιοκτησία, τι γίνεται με την ιδιοκτησία, την πνευματική. Έχουμε όμως δύο κομμάτια που είναι στο δεύτερο επίπεδο, που είναι για μένα ακόμα πιο σημαντικά και είναι ακόμα πιο σημαντικά γιατί έχουμε και ένα λόγο σε αυτά. Είναι ο οργανισμός του πανεπιστημίου ή ο κανονισμός του πανεπιστημίου ή του τμήματος και η πολιτική του αποθετηρίου. Αυτά τα δύο κείμενα ουσιαστικά μας δίνουν τους ιδρυματικούς κανόνες που αφορούν συνήθως τις μεταβιβάσεις ή αδειοδοτήσεις. Δηλαδή, στη ροή που είδαμε στο πρώτο μέρος, το πώς ακριβώς τη διαχειριζόμαστε, δεν μας το λέει αυτό. Αυτό είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, σαν να λέμε τα ελληνικά. Πρέπει να μιλήσουμε στη γλώσσα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αλλά το πώς θα κάνουμε την διάχυση του δικαιώματος, θα μας το πει οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού, είναι αυτοί. Η πολιτική του αποθετηρίου και ο οργανισμός του πανεπιστημίου. Γι' αυτό αυτοί πρέπει να έχουν κάποια επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στα πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Θα τα αναλύσουμε πιο διεξοδικά στη συνέχεια. Όταν τα έχουμε αυτά, αυτά χρειάζονται κάποια έγγραφα. Δηλαδή, οι πολιτικές, ο οργανισμός του πανεπιστημίου, ο οποίος στη συνέχεια δίνει τη δυνατότητα στη βιβλιοθήκη να καταρτήσει μια πολιτική αποθετηρίου, πρέπει στη συνέχεια να εκφραστεί με κάποια έγγραφα που επιτρέπουν τις αδειοδοτήσεις και μεταβιβάσεις να γίνουν με έναν ωραίο τρόπο. Το βασικό είναι το έγγραφο κατάθεσης, το οποίο συνήθως θα περιέχει και την άδεια κατάθεσης και την άδεια χρήσης. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι μπλέκουμε αυτά τα τρία. Δεν είναι το ίδιο. Το έγγραφο κατάθεσης περιέχει αρκετά πράγματα. Ενώ ανάμεσα στα οποία είναι και οι άδειες, αλλά δεν περιέχει μόνο τις άδειες. Και οι άδειες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Άδειες κατάθεσης, που είναι τα δικαιώματα που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, και άδειες χρήσης, που είναι τα δικαιώματα που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούμε μια τέτοια ανάλυση, προκειμένου να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν θα θέλαμε να κάναμε μια δουλειά σαν κοινότητα, θα ήταν ο κάθε ένας από εμάς
να απαντήσει από αυτά εδώ τι έχουμε. Δηλαδή, σίγουρα έχουμε αυτό γιατί θέλουμε, δεν θέλουμε, το έχουμε. Ξέρετε ποιος είναι ο οργανισμός του πανεπιστημίου σας, πρέπει να τον βρείτε. Ή αν έχει. Συνήθως, αν δεν έχει ή οργανισμό ή κανονισμό, βρείτε το σχέδιο. Γιατί είχε γίνει μία προσπάθεια να δημιουργηθούν και έχει σημασία, γιατί το λέω αυτό. Εάν δεν έχει, δεν είναι απαραίτητα κακό στον κύκλο ζωής που βρισκόμαστε τώρα, γιατί πρέπει να τον βρείτε, το σχέδιο, και να δείτε τι θέλετε να έχει μέσα σε αυτό. Άρα, αν δεν υπάρχει, πρέπει ως βιβλιοθήκες να παίξετε ένα ρόλο στο να μπουν τα πράγματα που χρειάζεστε. Μετά, στην πολιτική αποθετηρίου, δεν είναι απαραίτητο να έχετε οργανισμό για να έχετε πολιτική. Είναι καλό, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Η πολιτική του αποθετηρίου δεν είναι το ίδιο με την πολιτική ανοιχτής πρόσβασης. Μια πολιτική αποθετηρίου μπορεί να μην είναι ανοιχτής πρόσβασης. Αλλά και η πολιτική ανοιχτής πρόσβασης μπορεί να μην περιορίζεται στο αποθετήριο. Αλλά είναι και τα δύο σημαντικά. Παράδειγμα, μια πολιτική αποθετηρίου θα σου πει και πράγματα που έχουν να κάνουν με το μορφότυπο της κατάθεσης, θα σου πούνε πράγματα που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα. Ενώ μια πολιτική ανοιχτής πρόσβασης θα πει ότι οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο, τα μέλη ΔΕΠ, πρέπει να δημοσιεύουν ντε και καλά σε περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης. Ότι οι φοιτητές μου, οι εργασίες τους είναι ντε και καλά ανοιχτής πρόσβασης. Είναι κατανοητή η διαφορά ανάμεσα στα δύο. Επίσης, να ξέρουμε ότι όλα ένα και περισσότερο, τόσο η πολιτική αποθετηρίου όσο και η πολιτική ανοιχτής πρόσβασης, στην πραγματικότητα δεν αφορούν μόνο δημοσιεύσεις. Αφορούν και τα δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα και τον τρόπο που τα χειριζόμαστε. Μετά από αυτά, πάμε στο έγγραφο κατάθεσης, που είναι πολύ σημαντικό. Συνήθως τα μοναδικά έγγραφα κατάθεσης που έχουν τα πανεπιστήμια είναι αυτά που χρησιμοποιούν για να καταθέτουν τις διδακτορικές διατριβές και να τις διαθέτουν στη συνέχεια στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Αλλά σιγά σιγά πρέπει να φτιάξετε έγγραφα κατάθεσης για το σύνολο του υλικού που έρχεται στο αποθετήριο. Δηλαδή, αυτό τι πρέπει να είναι. Έγγραφο κατάθεσης για εργασίες όλων των επιπέδων, προπτυχιακές, ό,τι μαζεύεται. Έτσι, αν μαζεύεται, ας πούμε, υποθέτουμε ότι μαζεύεται από πτυχιακές και πάνω, είναι πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές διατριβές. Εάν έχετε δεδομένα, και θα τα δούμε πάλι και στα έγγραφα κατάθεσης, να έχετε τα δεδομένα που είναι τα συνοδευόμενα δεδομένα με την εργασία. Στα δεδομένα να πω ότι μπορεί να είναι από πρωτογενή δεδομένα της έρευνας, αλλά και το ίδιο το ερωτηματολόγιο. Το λέω αυτό γιατί μας έχει έρθει αρκετές φορές σαν ερώτημα. Το ζήτημα των ερωτηματολογίων είναι πολύ σημαντικό, γιατί το χρησιμοποιούν και άλλοι ερευνητές. Επίσης, είναι σημαντικό προκειμένου να αξιολογήσετε, θα το δούμε και στη συνέχεια, το θέμα της λογοκλοπής. Να πω επίσης ότι στην πολιτική αποθετηρίου πολύ συχνά περιέχεται και η πολιτική λογοκλοπής, την οποία πρέπει να διαφοροποιούμε από την πολιτική διανοητικής πνευματικής ιδιοκτησίας. Άλλο πράγμα είναι να έχουμε παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλο πράγμα να έχουμε λογοκλοπή. Παράδειγμα, όταν εγώ, αν η Ιλιάνα γράψει μια εργασία και εγώ χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία ιδέα που είχε, και πάρω και κάποια πράγματα και τα αντιγράψω κομματάκια, μπορεί να έχω και βάλω στη συνέχεια μια γενική και αόριστη αναφορά κάπου στο τέλος, Ιλιάνα Ρακά 2013, η σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για τον σύγχρονο άνθρωπο. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι λογοκλοπή, γιατί χρησιμοποίησα, ξέρω εγώ, τα 3/4 της εργασίας μου είναι η εργασία της Ιλιάνας. Δεν είναι απαραίτητα παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εάν χρησιμοποίησα σωστά το άρθρο 19. Επειδή έχουμε την εξαίρεση του άρθρου 19, η οποία μας λέει πότε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υλικό τρίτου, η λογοκλοπή και η παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η λογοκλοπή αντιμετωπίζεται με βάση την πολιτική που έχεις και είναι ένα ζήτημα εσωτερικό πανεπιστημιακό. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι παραβίαση του νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία. Είπαμε και για τις άδειες, θα τις δούμε τις άδειες κατάθεσης και τις άδειες χρήσης και άρα αυτό είναι συνολικά η στίβα των νομικών κανόνων, των βασικών κανόνων που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Για να πάμε να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ξεκινάω με τον νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία για να πάμε λίγο στα βασικά του σημεία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι μία δουλειά που έχω και εγώ συμμετάσχει είναι ότι έχουμε περάσει στη Βικηθήκη τον 21-21 του 1993 όπως ισχύει. Δηλαδή, ό,τι αλλαγές γίνονται, συνήθως τις περνάμε εκεί. Μπορεί να μας έχει φύγει κάτι, δείτε το κι εσείς, αλλά νομίζω τα έχει λίγο πολύ όλα. Είναι χρήσιμο να ξέρετε αυτή τη διεύθυνση για να μπορείτε να τον διαβάζετε. Γιατί ο παλιός, αν το δείτε μόνο μέσα από το ΦΕΚ, δεν θα βγάλετε άκρη. Έχει αλλάξει 15 φορές. Νομίζω λες μία φορά ανά δύο χρόνια, τουλάχιστον. Ναι. Ότι και το λίγο αυτό, αλλά και γενικά
σχετικά όλο το υλικό υποχρεωτικό κομμάτι πάει στο site του Χιαλίγκαλ. Έχουν προσθέσει και αυτό το link και το τελευταίο κομμάτι για το λογισμικό. Είναι μέσα και οι άδειες και ό,τι θεωρητικό λέμε υπάρχει στο site του Χιαλίγκαλ. Σωστά, ξέχασα να το βάλω, θα το βάλουμε μετά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τη δομή του νόμου. Θα δούμε λίγο τη δομή του νόμου και μετά θα κάνουμε διάλειμμα για 5 λεπτά και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, φαίνονται πολλά νούμερα, αλλά είναι σημαντική η διάρθρωσή του, απλά για να την καταλάβουμε. Στο άρθρα 1 έως 3 βλέπουμε, εγώ έχω τα πιο σημαντικά άρθρα, δεν έχω όλο τον νόμο εδώ. Άρθρα 1 έως 3 μας ενδιαφέρουν γιατί μας λένε χοντρικά τι στο καλό είναι το δικαίωμα του δημιουργού και τις δύο βασικές κατηγορίες του δικαιώματος, το ηθικό δικαίωμα και το περιουσιακό δικαίωμα. Άρα για να καταλάβουμε τη βασική διάρθρωση του δικαιώματος, πάμε εδώ. Τα άρθρα 6 με 11 λένε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Η αρχική δικαιούχη λέει δηλαδή ότι βασικά όποιος δημιουργήσει κάτι τεκμέρεται χωρίς διατυπώσεις ότι είναι δημιουργός και σου εξηγεί ότι αν έχεις ένα σημειωματάκι είναι τεκμήριο. Δηλαδή σου λέει ότι μπορεί να αποδείξει κάποιος το αντίθετο, αλλά είναι μια καλή ένδειξη να ξέρεις ποιος είναι ο δικαιούχος. Γι' αυτό και τα μεταδεδομένα μας, στο μεταδεδομένο στο πεδίο δικαιώματα είναι σημαντικό να το έχουμε σωστά. Δημιουργούμε ένα τεκμήριο. Τεκμήριο τι θα πει, είναι μια δήλωση η οποία επί της αρχής ισχύει. Αλλά μπορεί κάποιος να αποδείξει το αντίθετο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική διαφορά. Το άρθρο 13 είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί είναι το άρθρο πάνω στο οποίο βασίζονται οι άδειες. Όλες οι άδειες, είτε είναι ανοιχτές είτε είναι κλειστές, είναι άδειες του άρθρου 13. Το άρθρο 13 επίσης μας μιλάει και για μεταβιβάσεις και για εκχωρήσεις δικαιώματος. Τα 18 με 28 γάμα είναι πολύ σημαντικά άρθρα, γιατί είναι ουσιαστικά οι περιορισμοί του δικαιώματος. Θα τα δούμε μαζί στη συνέχεια. Το άρθρο από αυτά σημασία έχει το 18 και το 19. Έχουν αυτά που αναφέρω εδώ πέρα, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. 29 με 31 για το δικαίωμα του δημιουργού και 52 για τα συγγενικά δικαιώματα είναι η διάρκεια προστασίας. 40 με 45 α είναι αυτά που λέμε τα τεχνολογικά, δηλαδή σου λέει τι γίνεται με τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις βάσεις δεδομένων. Εδώ να πούμε ότι η βάση δεδομένων έχει ένα ιδιόρυθμο δικαίωμα, το ιδιόρυθμο δικαίωμα του κατασκευαστή βάσεων δεδομένων. Μας ενδιαφέρει αρκετά αυτό το κομμάτι. 46 με 53 τα συγγενικά δικαιώματα. 54 με 63 η συλλογική διαχείριση. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει τρομακτικά, για τον απλό λόγο ότι απλά εμείς χρησιμοποιούμε τις άδειες που μας δίνει, όταν μας δίνει και όπου χρειαζόμαστε, ο ΣΔΕΛ ή η ΑΕΠΗ ή η αυτοδιαχείριση ή η ΓΕΑ ή κάποιοι από αυτούς που χρησιμοποιούμε. 64 με 66 β είναι τα ζητήματα γενικά που αφορούν ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις. Τα 66 α και 66 β είναι τα τεχνολογικά. Και το 68 α είναι το διαχρονικό δίκαιο που μας ενδιαφέρει, ενώ φαίνεται μια διάταξη πολύ λεπτομερής, μας ενδιαφέρει για τον εξής λόγο. Επειδή εμείς κάνουμε ψηφιοποιήσεις, είναι δυνατόν να ψηφιοποιούμε υλικό το οποίο είναι δυνητικά εκτός προστασίας. Δηλαδή, ο νόμος, αν θυμάστε, δίνει προστασία για το δικαίωμα του δημιουργού 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού, χοντρικά, και για τα συγγενικά δικαιώματα, χοντρικά 70 χρόνια από τη δημοσίευση του έργου. Αυτό θα πει ότι κάποιες φορές, όταν εμείς ερχόμαστε να ψηφιοποιήσουμε ένα κείμενο ή ένα μουσικό κομμάτι ή ένα οπτικοακουστικό έργο, πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτό το πράγμα προστατεύεται ή όχι. Εάν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι παλιό, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο το χρόνο που δημοσιεύθηκε, και αυτό αφορά ειδικά τα έντυπα, ήταν εντός προστασίας. Να σας πω ένα παράδειγμα αυτού του πράγματος. Αν είναι κλασικό παράδειγμα, το χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Ο περίφημος Παπαδιαμάντης. Το έχω χρησιμοποιήσει και σε όλες τις προηγούμενες παρουσιάσεις, γιατί είναι πολύ εύληπτο για να το θυμάστε. Έχουμε τη φώνησα του Παπαδιαμάντη, η οποία είναι σε μία έκδοση του 1912. Αυτό, όπως και κάθε βιβλίο, έχει δύο τουλάχιστον είδη δικαιωμάτων πάνω το βιβλίο. Έχει το δικαίωμα του δημιουργού, που είναι για το έργο λόγο που έχει γράψει ο Παπαδιαμάντης, και το δικαίωμα το συγγενικό του εκδότη, που έχει ο εκδότης για τη στοιχειοθεσία. Και ίσως να έχουμε και κάποια δικαιώματα για γραβούρες, άλλα σχεδιάκια απ' έξω, φωτογραφίες, τι στο καλό υπήρχε εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν έχουμε 2 με 3 δικαιώματα. Για το δικαίωμα του δημιουργού, ο χρόνος είναι 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού, ο χρόνος προστασίας. Μετά από αυτό το διάστημα γίνεται κοινό κτήμα ή πηγαίνει στο δημόσιο τομέα. Ο νόμος χρησιμοποιεί την ορολογία κοινό κτήμα.
Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να, στο έργο του Παπαδιαμάτη του 1912 ξέρουμε με σιγουριά ότι επειδή ο Παπαδιαμάτης έχει πεθάνει περισσότερο από 70 χρόνια ότι είναι κοινό κτήμα. Επίσης ξέρουμε ότι επειδή έχουμε μεσολαβήσει περισσότερα από 70 χρόνια από το σημείο στο οποίο ο συγγραφέας, ο εκδότης εξέδωσε, δεν υπάρχει και δικαίωμα του εκδότη συγγενικό πάνω στην έκδοση. Δηλαδή άρα το ψηφιοποιούμε από το εξώφυλλο μέχρι το άλλο εξώφυλλο. Εάν τώρα έχουμε μία έκδοση του 1984, η οποία είναι μία έκδοση του Παπαδιαμάντη, το μεν κείμενο, αν το κάναμε OCR, αν κάναμε οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε από, από εξώφυλλο σε εξώφυλλο, γιατί ο εκδότης έχει το συγγενικό του δικαίωμα. Πιο περίπλοκη είναι μία περίπτωση ενός έργου το οποίο είχε δημοσιευτεί 50 χρόνια πριν από το 2012. Δηλαδή, ας πούμε ότι το είχε κάνει πριν από το 2010, πες ότι το είχε κάνει το 1960. Έτσι. Τι ιδιόρυθμο έχει αυτό το πράγμα? Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του εκδότη μέχρι και πριν από 3-4 χρόνια ήταν στα 50 χρόνια. Όταν εμείς θέλουμε να κρίνουμε εάν ένα έργο είναι εντός ή εκτός πνευματικής ιδιοκτησίας, αν είναι κοινό κτήμα ή όχι, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν το σημείο στο οποίο είχε εκλείψει η προστασία ή ποια ήταν η διάρκεια προστασίας τότε. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να δω το 2010 ποιος ήταν ο νόμος, τι έλεγε. Μας λέει λοιπόν το άρθρο 68α ότι εάν το 2010 δεν ήταν προστατευόμενο, δεν θα είναι προστατευόμενο τώρα αναδρομικά. Δεν μπορεί δηλαδή αναδρομικά να δώσει ο νόμος προστασία. Άρα λοιπόν, όταν πάμε σε ψηφιοποιήσεις που είναι, μας γυρνάνε παλιότερων εκδόσεων, αλλά που θεωρούμε ότι είναι μέσα στην 70-κονταετία, δεν είναι σίγουρο ότι προστατεύεται. Ενδεχομένως να έχει βγει στο δημόσιο τομέα. Για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, ανατρέχουμε στο χρόνο πριν από την έκδοση του νόμου και βλέπουμε, πριν από το 2012, και βλέπουμε αν τότε το έργο προστατευόταν ή όχι. Δεν ξέρω πόσο σαφές ήταν αυτό. Είναι αρκετά περίπλοκο. Καλά. Νομίζω ότι είναι η ώρα για διάλειμμα. Το 2010 έγινε ψηφιοποίηση, δηλαδή. Όχι, εσύ πρέπει να εξετάσεις αν πριν από το πέρασμα του νόμου. Α, πριν από το πέρασμα. Του 12, ήταν εντός προστασίας ή όχι. Εντάξει, αυτό. Κάνουμε διάλειμμα και πάμε στη συνέχεια μετά. Ναι, ναι. Μια χαρά είναι. Αναπηρία. Ναι, μπήκα στο ομελή μου. Ναι, εκεί θα το πεις. Ναι, θα το πω. Είδα λίγο. Και θα με ρωτήσει τι άλλο θέλει, γιατί είναι καλή η σημαντική ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση. Θα δεις ότι εκεί έχουμε μια συγκεκριμένη εξαίρεση, η οποία όμως προϋποθέτει 2-3 πράγματα. Ότι πρόκειται για ειδικό τύπο χρήστη, να δούμε ποιος τελικά καταλήξατε να κάνει την πιστοποίηση. Ναι. Γιατί είναι τα πρώτα τώρα, δεν είχα άλλο παιδί έτσι με. Αναπηρία. Και μπήκα λίγο, το ψάξα, βρήκα το συνδυασμό, αλλά. Θα το πούμε τώρα. Τι θα γίνει με το ηλεκτρονικό κομμάτι. Θα το πούμε τώρα.
Ένα. Ναι. Ήταν ένα προηγούμενο. Ένα. Δύο. Ένα. Τι γίνεται, γιατί δεν ακούγεται τώρα σε μένα. Ναι. Ένα. Όχι, κλεισμένα τα είχα. Ναι. Ένα, δύο.
1-2. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πάλι ο πόλεμος των άστρων. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τον οργανισμό του Πανεπιστημίου. Εδώ θα ήθελα λίγο, επειδή κάναμε και μια κουβέντα με κάποιους από εσάς έξω, λίγο να δούμε δύο πράγματα. Να πούμε, εδώ πέρα πήρα κάποια στοιχεία που είδα από τον οργανισμό του ΠΑΜΑΚ, το σχέδιο που υπάρχει, το οποίο θεώρησα ότι είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον σχέδιο για να πάρουμε κάποια σημεία. Απλώς θα ήθελα λίγο να δούμε συνολικά πώς φαίνεται να εντάσσουν τη βιβλιοθήκη. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο διοικητικό κομμάτι, αλλά είναι σημαντικό σε εμάς πάλι για να πάμε στο αρχικό διάγραμμα που βλέπουμε ότι τα δικαιώματα πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε λίγο και τι αρμοδιότητες έχει η βιβλιοθήκη. Ο λόγος που το συζητάω αυτό είναι ότι θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και ένα πρότυπο, κάποια κομμάτια του κανονισμού που είναι σχετικά με τις βιβλιοθήκες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι δημιουργείται μία διεύθυνση βιβλιοθήκης και κέντρου πληροφόρησης. Δεν είναι σίγουρο ότι σε όλα τα πανεπιστήμια θα το δούμε αυτό. Εδώ βλέπετε έχει στην πραγματικότητα δύο υπηρεσίες. Η πληροφόρηση είναι στην πραγματικότητα οι υποδομές. Δεν το βλέπω πουθενά, δεν το έχω βάλει. Εδώ. Έχει στις υποδομές, δηλαδή εδώ έχει δύο κομμάτια. Κομμάτια τα οποία αφορούν υπηρεσίες, βιβλιοθήκες κλασικές και έχουμε και κάποιο κομμάτι το οποίο είναι ουσιαστικά υποδομές. Να πούμε επίσης ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ και έχω σημειώσει κάποια bullets που πήρα από τον οργανισμό είναι το τμήμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Υποδομών, γιατί έχει όχι μόνο τη λειτουργία του αποθετηρίου, αλλά έχει και τα κομμάτια για την πολιτικές πνευματικής ιδιοκτησίας και ανοιχτής πρόσβασης και το κομμάτι για την ψηφιοποίηση και διαχείριση. Επίσης και οι υπηρεσίες έχουν σεμινάρια που μπορεί να πεις ότι σχετίζονται με αυτό και τα δύο άλλα τμήματα έχουν δύο άλλες υπηρεσίες οι οποίες πάλι με τη σειρά τους σχετίζονται με διαχείριση δικαιωμάτων. Συγγνώμη, αυτό είναι από το προσχέδιο που είχαν κάνει οι Πριτάνες. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ αυτό μας δίνει μία εικόνα του πώς βλέπουν τη βιβλιοθήκη και τα αποθετήρια. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Μετά, όταν άλλαξε η κυβέρνηση, ουσιαστικά δόθηκε μία κατεύθυνση ότι αυτά με τους οργανισμούς ξεχάσατε. Και ότι δεν πρόκειται να μείνουν οι ίδιες οι διατάξεις του 2009. Οπότε αυτά τα σχέδια οργανισμών, δεν πιστεύω ότι αλλάξαν να κάτσουν ως προς την βιβλιοθήκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουν ποτέ. Όταν θα αλλάξουν σημαντικές δομές, όπως θα έχουμε συμβούλιο, θα έχουμε συμβούλιο κτλ. Δεν πρόκειται το 2009 να μείνει ανέπαφος, τουλάχιστον όπως ξέρουμε μέχρι τώρα. Είχε κυκλοφορήσει, ναι, δεν έχει πάει ακόμα στη Βουλή, αλλά θεωρώ ότι οι οργανισμοί, τα σχέδια οργανισμών τα οποία στείλαμε όλοι, δεν πρόκειται να μείνουν έτσι. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, το 2009 είχε μεταβατικές διατάξεις και έλεγε ότι μέχρι να ψηφιστούν οι νόμοι οργανισμοί, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου, του προηγούμενου και των οργανισμών που είχαν. Άρα, όποια πανεπιστήμια είχαν από πριν οργανισμούς, καλώς τους είχαν και συνεχίζουν να τους εφαρμόζουν, όσα δεν είχα, πηγαίνουν στις γενικές διατάξεις. Παλιότερα, ναι. Σε ένα πιντέρ τα που υπήρχε το 2008. Ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Νομίζω είναι σημαντικό. Από την άλλη την πλευρά, ο λόγος για τον οποίο έχω αυτό το κομμάτι είναι ακριβώς επειδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και της αναθεώρησης του 2009. Υπάρχει, μην ξεχνάμε λίγο και για τα ερευνητικά, ο 4310, ο οποίος αυτή τη στιγμή περνάει αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή και θα υπάρξει και άλλος νόμος για την έρευνα που ενδεχομένως να είναι σε συντονισμό με την αλλαγή του 2009. Είναι σημαντικό, επειδή θεωρώ ότι δεν είναι κακή αυτή η διάρθρωση που παρουσιάζει το πρότυπο, να δούμε εκεί ποια είναι τα σημεία τα οποία μας αφορούν και στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, γιατί θα γίνουν αναγκαστικά κάποιες δημόσιες διαβουλεύσεις, εμείς να αρθρώσουμε μία πρόταση η οποία να είναι συγκεκριμένη. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει αυτός ο κανονισμός. Να πω λίγο κάτι, τα κομμάτια τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για μας είναι ότι ουσιαστικά έχει το κομμάτι της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ανοιχτής πρόσβασης εντάσσεται ως αρμοδιότητα της βιβλιοθήκης.
Άρα είναι κάτι το, και μάλιστα ειδικότερα σχετίζεται με τα αποθετήρια. Φυσικά, να πούμε ότι η ανοιχτή πρόσβαση έχει μεταξελιχθεί αρκετά σήμερα. Δηλαδή, όταν συζητάγαμε για ανοιχτή πρόσβαση πριν από 4 χρόνια, ήταν πολύ διαφορετική πριν από 6 χρόνια. Σήμερα η ανοιχτή πρόσβαση, το είπα και προηγουμένως, δεν αφορά μόνο δημοσιεύσεις. Αφορά και πρωτογενή δεδομένα, τα οποία θα τα δούμε να αυξάνουν πολύ περισσότερο. Άρα, ενώ μιλάμε για πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης, στην πραγματικότητα είναι πολιτικές ανοιχτής επιστήμης και ανοιχτής έρευνας γενικότερα. Άρα, πρέπει να συνοδεύονται και με ένα data management plan. Δηλαδή, πρέπει να δίνουμε σιγά-σιγά κάποιες οδηγίες σε σχέση πώς γίνεται η διαχείριση του κύκλου ζωής των δεδομένων. Τα οποία είναι πράγματα που πάλι θα τα δούμε σε πιο ειδικό σεμινάριο. Να πω επίσης εδώ πέρα ότι δεν είμαι σίγουρος τι θα καταλήξουμε τελικά να έχουμε από αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε τελικά ή όταν έχετε κάποια πολιτική ανοιχτής πρόσβασης ή πολιτική αποθετηρίου, είναι πάντα χρήσιμο με τον επιστημονικό υπεύθυνο να υπάρχει μία επικοινωνία προκειμένου να έχει μία κατανόηση και αυτός ή αυτή του τι γίνεται. Δηλαδή, συνολικά με τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν, είτε είναι σε κάποιο εποπτικό, είτε με κάποιο τρόπο συμμετέχουν στη λειτουργία της βιβλιοθήκης, θα πρέπει μόλις ολοκληρώσουμε, τουλάχιστον εμείς ως group, κάποια πρότυπα που αφορούν την ανοιχτή πρόσβαση, να είμαστε σε μια επικοινωνία μαζί τους, για να παρακολουθούν και αυτοί που βρισκόμαστε, για να προκειμένου να βρίσκονται και αυτοί στην ίδια τοποθέτηση. Πάμε λίγο στην πολιτική αποθετηρίου, η οποία μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο, γιατί περνάει λίγο περισσότερο από το χέρι μας. Η πολιτική αποθετηρίου αυτή τη στιγμή, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο αυτό θα οριζόταν εξαιτίας του οργανισμού από το αποθετήριο, από τη βιβλιοθήκη, τώρα θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει κάποια Βρετανική απόφαση ή άλλη απόφαση η οποία να την επικυρώνει. Αλλά πρέπει πάλι εμείς οι ίδιοι να καταρτήσουμε την πολιτική μας. De facto, ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι οι πολιτικές αυτές δεν εγκρίνονται από κάποιο διοικητικό συμβούλιο, αλλά απλά αναρτώνται στους διαδικτυακούς τύπου τόπους των αποθετηρίων. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, να τον αναρτήσουμε οπωσδήποτε στο διαδικτυακό μας τόπο ή στο αποθετήριό μας. Θα τα δούμε λίγο και πιο αναλυτικά. Είναι αρκετά εκτεταμένη λίστα, το checklist εδώ πέρα. Αλλά προσπαθήστε όταν θα έχουμε καταλήξει κάπου με αυτό να έχετε κάποια έγκριση οργάνου για αυτό το πράγμα το οποίο φτιάξαμε. Είτε υπάγεστε στη γραμματεία, είτε είναι το Βρετανικό, είτε είναι, ανάλογα αν είστε τμήμα, το τμήμα σας. Πάντως, κάπου πρέπει να περάσει αυτή η πολιτική, να έχει μία στάμπα. Για να δούμε λίγο τι είναι η πολιτική αποθετηρίου. Η πολιτική αποθετηρίου, αν δείτε τα εξωτερικά τα bullets εδώ πέρα, όσοι μπορείτε να τα διαβάσετε, είναι ουσιαστικά ο κύκλος ζωής του περιεχομένου. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνει μέχρι τη στιγμή που φεύγει. Οι πολιτικές αποθετηρίου πιάνουν μία πληθώρα θεμάτων. Δεν πιάνουν δηλαδή μόνο θέματα που αφορούν πνευματική ιδιοκτησία. Χοντρικά πιάνουν κάποια θέματα που αφορούν πνευματική ιδιοκτησία, κάποια θέματα τα οποία αφορούν προσωπικά δεδομένα, κάποια θέματα τα οποία αφορούν τεχνικά ζητήματα υποβολής ή τεχνικά, δηλαδή μορφότυπους κλπ. Και κάποια θέματα που αφορούν διαδικαστικά, πώς μπαίνει το υλικό, πώς βγαίνει το υλικό. Και τέλος, κάποια θέματα που αφορούν τους τύπους του περιεχομένου και των ανθρώπων που καταθέτουν. Για να τα δούμε λίγο από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που είναι χρήσιμο σε μία πολιτική είναι να ξεκινήσουμε ορίζοντας το αποθετήριό μας. Δηλαδή, στο προήμιο της πολιτικής αποθετηρίου πρέπει να λέμε τι αποθετήριο ή καταθετήριο είμαστε. Δηλαδή, αν είμαστε ιδρυματικό, αν αφορούμε το τμήμα, αν είμαστε ερευνητικού κέντρου. Ποιος είναι ο σκοπός του, για παράδειγμα, είναι η συγκέντρωση όλων των εργασιών των φοιτητών του τμήματος ή η συγκέντρωση των εργασιών των φοιτητών του τμήματος σε όλες τις βαθμίδες, η συγκέντρωση των δημοσιεύσεων και η συγκέντρωση των δεδομένων. Σου δίνει δηλαδή μία εικόνα με σκοπό να. Δηλαδή, ο σκοπός μπορεί να είναι κυρίως η διατήρηση, οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ανοιχτής πρόσβασης, ή μπορεί να είναι η πρόσβαση του περιεχομένου από το κοινό, οπότε πρέπει να είναι ανοιχτής πρόσβασης. Άρα λοιπόν ξεκινάμε λίγο με τον ορισμό τη φύση και την αποστολή του αποθετηρίου. Μπορεί να είναι θεματικό ή ιδρυματικό, μπορεί να είναι δεδομένων ή εργασιών, μπορεί να είναι εργασιών ή δημοσιεύσεων, μπορεί να είναι λίγο απ' όλα. Δεύτερο κομμάτι, είναι καλό να υπάρχει ένας ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του αποθετηρίου. Δηλαδή, η υπεύθυνος ή ο υπεύθυνος του αποθετηρίου πρέπει να προσδιορίζεται ποιος είναι. Συνήθως θα είναι αυτός που θα τρέχει το τμήμα αποθετηρίων ή θα είναι ο ένας άνθρωπος που κάνει όλες τις δουλειές.
αλλά κάποιος πρέπει να υπάρχει. Δεν είναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, για να ξέρει κάποιος τι γίνεται και για άλλους λόγους πρέπει να είναι, για να έχει, γιατί αυτό το πρόσωπο πρέπει να κάνει και μια σειρά από νομικά πράγματα. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά πέρα από αυτό, τουλάχιστον να υπάρχει ένα email. Δηλαδή πρέπει όταν έχεις κάποιο ζήτημα με το αποθετήριο να μπορείς να το βρεις. Δεν το αναφέρω εδώ, αλλά στον υπεύθυνο αποθετηρίο ένα από τα σημαντικά σημεία που πρέπει να έχει, το είχαμε κάνει αρκετά στα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα, είναι να έχουμε μία πολιτική γνωστοποίησης και αφαίρεσης. Στο ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπεται ρητός κάτι τέτοιο, αλλά το θεωρώ καλή πρακτική. Δηλαδή, εάν κάποιος βρει περιεχόμενο που έχει οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα, όχι μόνο πνευματικά δικαιώματα, αλλά πνευματικά, λογοκλοπή ή προσωπικά δεδομένα, αυτά είναι τα τρία κυρίως ζητήματα που έχουμε, να έχει μία διεύθυνση στην οποία να το στέλνει ένα email, ένα notice and take down στην πραγματικότητα διαδικασία, εμείς να μπορούμε να το κατεβάσουμε αμέσως το υλικό, να έχουμε μία διαδικασία τι κάνουμε στο μεταξύ, για παράδειγμα ότι έχουμε 10 με 15 μέρες για να φέρουν τα δύο μέρη τις αντιρρήσεις τους, να τα βρούνε, εάν δεν τα βρούνε, θα το περιμένουμε μέχρι να τα βρούνε στα δικαστήρια. Και εμείς το ανεβάζουμε πάλι όταν έχει λήξει η υπόθεση. Αυτό ενώ νομικά δεν μας απαλλάσσει πλήρως από την ευθύνη, μην το ξεχνάμε ότι τυπικά ο νόμος είναι πολύ αυστηρός, στην πραγματικότητα κανείς δεν το ψάχνει, αλλά πρέπει εμείς να έχουμε μια διαδικασία που να δίνουμε μια εύκολη δίωδο σε κάποιον για να κατέβει το περιεχόμενο. Να πω τώρα ότι στο σχέδιο νόμου που υπάρχει για την πνευματική ιδιοκτησία, που είναι ακόμα ρευστό που θα τελειώσει, υπάρχει η πρόβλεψη όταν υπάρχει παράνομο περιεχόμενο να δίνεται πρώτα η ευκαιρία στον διαθέτη του περιεχομένου, δηλαδή σε εμάς εδώ πέρα, να κατεβάσουμε το περιεχόμενο και μετά για να μην μας το κατεβάσουν, να μην το κλείσουν. Γιατί πλέον με τις διατάξεις αυτές που θα υπάρξουν, θα κατεβάζουν διακόπτη στο site. Οπότε έχει μεγάλη σημασία απλά εμείς να έχουμε μια πολύ απλή διαδικασία, αν κάποιος μας γνωστοποιήσει, να κατεβάζουμε πολύ γρήγορα το περιεχόμενο. Πρόγραμμα για μια εργασία με τα πτυχιακή, για παράδειγμα, ναι, την οποία κάποιος κατηγορήσει τον συγγραφέα ότι έχει λογοκλοπή. Κλασικό. Και θα πρέπει να στα δικαστήρια. Εμείς θα πρέπει να την κατεβάσουμε χωρίς να έχει λυθεί το θέμα. Να περιμένουμε την επίλυση. Εγώ θα έλεγα, η διαδικασία είναι η εξής. Η λογοκλοπή ειδικά έχει σίγουρα πειθαρχικό κομμάτι. Διοικητικό. Εσείς την κατεβάζετε την εργασία από τη στιγμή που υπάρχει παράπονο. Δεν το ξέρουμε, απλώς. Όχι, όταν σας το πει κάποιος, κάποιος πρέπει να σας το πει. Κάπως πρέπει να ενημερωθείτε γι' αυτό, επισήμως. Εάν δεν ενημερωθείτε, δεν κάνετε τίποτα. Δηλαδή, αν έρθει ο ενδιαφερόμενος και πει ότι στην εργασία μου έχει αντιγραφεί, υπάρχει λογοκλοπή, δεν κάνουμε, δεν θα πρέπει να κάνει. Όχι, όχι, αν πει, αυτό λέω. Αν έρθει ο ενδιαφερόμενος και πει η εργασία μου, η εργασία αυτή, ο ενδιαφερόμενος δεν θα πει η εργασία μου κλέβει. Το αντίστροφο, η εργασία του πρόδρομου έχει αντιγράψει την Ιλιάνα που λέγαμε και προηγουμένως. Εσείς θα κατεβάσετε την εργασία του πρόδρομου αμέσως και θα περιμένετε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί. Συγγνώμη, ναι. Αποδεχτεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Την ανεβάζετε. Δεν φαίνεται εσείς για ποιο λόγο την έχετε κατεβάσει. Μπορεί να μας κατηγορήσει ο συγγραφέας που κατηγορείται για το λογοκλοπή. Όχι, κοιτάξτε, είναι σωστή η ερώτηση. Κανονικά, γι' αυτό είπα ότι αυτά πρέπει να υπάρχουν στην πολιτική, η οποία πολιτική πρέπει να είναι σε συνδυασμό με την, ή να έχει έγκριση οργάνου ή να πατάει πάνω σε έναν οργανισμό. Έτσι. Δηλαδή, τι θα σημαίνει, ένα λεπτό. Αυτό τι θα σημαίνει πρακτικά. Ότι εγώ όταν έχω βγάλει την πολιτική μου, έχω και μια διαδικασία γνωστοποίησης και αφαίρεσης. Αυτή πρέπει να εγκριθεί από το συλλογικό όργανο μαζί με την πολιτική. Άρα, αφού έχει εγκριθεί, έχει κάλυψη. Ναι. Πριν από πολλά χρόνια, όταν κάναμε την πολιτική του καταθετηρίου, είχαμε βάλει για περιπτώσεις που μπορούμε να κατεβάσουμε περιεχόμενο. Αλλά αυτό που είχαμε διαβάσει σε διάφορα καταθετήρια στο εξωτερικό ήταν ότι δεν κατεβάζεις ποτέ περιεχόμενο, δεν αφήνεις κενό κάτι. Αν το κατεβάσεις, εξηγείς γιατί. Δηλαδή, δεν ανεβάζεις και κατεβάζεις πράγματα χωρίς να φαίνονται. Όχι, αλλά γι' αυτό το. Εξηγείς γιατί, ας πούμε, από ό,τι θυμάμαι, ο Βαγγέλης υπήρχε μια περίπτωση της λογοκλοπής και είπαν μετά από γενική συνέλευση του τμήματος. Χωρίς να πείτε το γιατί. Αλλά πρέπει κάτι να πούμε, αλλά δεν μπορώ να. Γι' αυτό θέλετε τη διαδικασία. Σωστό, γι' αυτό θέλετε μια διαδικασία γι' αυτό. Δεν μπορείτε να το κάνετε έτσι.
αυθαίρετα. Αλλά γι' αυτό είπα και ότι θέλω να έχετε, πρέπει να έχετε και μια έγκριση για την πολιτική σας. Γιατί η διαδικασία γνωστοποίησης και αφαίρεσης πρέπει να περιγράφεται στην πολιτική σας. Γι' αυτό και είπα ότι η πολιτική είναι πράγματα περισσότερα από απλά πνευματική ιδιοκτησία. Άρα λοιπόν περιγράφεται μια διαδικασία που από την πρακτική σας ξέρετε ότι δουλεύει και τη διαδικασία αυτή την περνάτε μετά από το συλλογικό όργανο που είναι αρμόδιο για τη βιβλιοθήκη. Δίνει μια στάμπα, τη δημοσιεύεται και είναι ξεκάθαρο και σε όλους. Όταν καταθέτει κάποιος, και θα το δούμε και στο καταθετήριο έγγραφο, συμφωνεί με την πολιτική. Άρα έχεις δέσει όλο, από όλες τις πλευρές. Έχεις από πάνω το όργανο και από κάτω τον καταθέτοντα. Τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Έχουμε ένα μικρό κενό για αυτούς που έχουν καταθέσει στο παρελθόν, αλλά και αυτό είναι ένα από τα πολλά κενά που έχουμε με αυτούς που έχουν καταθέσει στο παρελθόν. Δεν είναι το μόνο. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, κατεβάζουμε και την εγγραφή, δηλαδή. Όχι. Όχι. Άρα, είναι λοιπόν, αυτό που λέει η Κλοντίνη. Ωραία. Αυτό ήθελα να διευκρινιστεί, ότι η εγγραφή παραμένει. Δεν κατεβαίνει δηλαδή και η εγγραφή και μπαίνει κάποια σημείωση. Ναι, απλώς πρέπει να γίνει πολύ διακριτικά η σημείωση πάλι με δεδομένο ότι αυτό το πράγμα μπορεί πάλι να σας κολλήσει σε διάφορα ζητήματα. Εμένα μια πολύ τραβηγμένη περίπτωση που μου είχε τύχει ήταν με θέμα προσωπικών δεδομένων στη συνέχεια. Δηλαδή ότι ήταν ένα προσωπικό δεδομένο που βγήκε. Δηλαδή που είναι ακραίο, πιστεύω, είναι εκκρεμούσα ακόμα αυτή η υπόθεση. Που έχω. Αν λοιπόν διαπιστωθεί τελεσίδικα ότι όντως έχει γίνει λογοκλοπή και έχει πάρθει απόφαση προφανώς από το τμήμα ότι εγώ παίρνω πίσω το μεταπτυχιακό ή το πτυχίο του συγκεκριμένου ατόμου. Ωραία. Εμείς διατηρούμε την εγγραφή και για λόγους παραδειγματισμού λέμε ότι έχει αποσυρθεί και διαγραφή. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Πιστεύω πρέπει να το ορίσετε σαν εσωτερικά σαν διαδικασία. Δεν έχουμε κάποιο νομικό κομμάτι εδώ. Είναι καθαρό κομμάτι διαδικαστικό εσωτερικό. Ακριβώς. Πάντως δεν είναι κάτι που το απαντάμε τώρα. Ναι. Όχι. Θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ. Ναι. Δύο θεματάκια. Όσον αφορά στην εγγραφή, όπως είπατε, θέλει πάρα πολύ προσοχή στη διακριτικότητα και την διατύπωση αυτών που γράφει, γιατί μπορεί να θεωρηθεί και δυσφήμιση. Ναι, ναι, γι' αυτό δεν είναι. Έχουμε τέτοια περίπτωση, δηλαδή δεν είναι θεωρητικό. Και μήπως υπάρχουν κάποιοι δημοσιευμένοι κανόνες όσον αφορά στην πολιτική. Πολύ καλό. Οι κανόνες σε σχέση με. Υπάρχουν διάφορες δουλειές που έχουν γίνει σε σχέση με πρότυπες πολιτικές. Αν και είπαμε και στο διάλειμμα και θα το βάλουμε σε ένα από τα θέματα στην επόμενη μας συνάντηση. Δηλαδή, να κάνουμε μία ώρα με μία πρότυπη πολιτική που θα σας στείλουμε λίγο πιο νωρί, μία εβδομάδα πιο πριν, να τη δείτε και να τη συζητήσουμε σαν εργαστήριο. Μία πρότυπη πολιτική. Αλλά υπάρχει δουλειά που έχει γίνει σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Νομίζω για επιστημονικά δεδομένα συνολικά ήταν το Pasteur. Και πριν από αυτό, ποιο ήταν το Open Access. Υπάρχουν πάντως, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό. Δεν θυμάμαι αν ήταν το Open Access ή κάπως. Το Open Air. Το Open Air έχει σίγουρα που τρέχει ακόμα, αλλά και πριν το Open Air ήταν άλλο ένα. Το Open Air είναι σίγουρα έχει κομμάτια πάνω σε αυτό. Αλλά εμείς η δουλειά που θα κάνουμε είναι ακριβώς ότι θα μαζέψουμε λίγο αυτές. Αυτά έτσι κι αλλιώς από εκεί τα έχω τραβήξει τα κομμάτια. Απλώς να πάμε πλέον σε συγκεκριμένες διατυπώσεις. Άρα, για να το κλείσω αυτό και να το κάνω μία σύνοψη, τι είπαμε. Στην περίπτωση για το notice and take down, για τη γνωστοποίηση και αφαίρεση, φροντίζουμε όλη την πολιτική αυτή κάπου να πατάει διοικητικά. Δηλαδή, πρέπει αφού την γράψουμε να περάσει από κάποιο το αρμόδιο όργανο για τη βιβλιοθήκη, όποιο είναι αυτό στο τμήμα μας ή στο ίδρυμά μας, αναλόγως. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο δημιουργός, ο καταθέτης, όταν καταθέτει, θα πρέπει να αποδέχεται την πολιτική αυτή. Και τότε έχουμε καλύψει τις περιπτώσεις. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε μια διαδικασία για το πώς το κάνουμε αυτό. Πάμε λίγο στην πολιτική του περιεχομένου. Συγγνώμη, ναι, ναι. Να πω κάτι. Τώρα μιλάμε για το καταθέτης κάνει αυτοαρχαιοθέτηση. Ναι. Ένας τρίτος. Όταν, θα πούμε τι γίνεται στον τρίτο, αλλά στην περίπτωση του τρίτου νομίζω ότι έχουμε πάλι μια αντίστοιχη διαδικασία. Δηλαδή και στην περίπτωση, απλώς στην περίπτωση του τρίτου, επειδή δεν καταθέτει ο ίδιος και τραβάμε το περιεχόμενο σύμφωνα με την άδεια, η οποία είναι ανοιχτής πρόσβασης συνήθως για να το ανεβάσουμε, πάλι θα ακολουθήσουμε μια διαδικασία, αλλά δεν χρειάζεται εδώ πέρα να έχει αποδεχτεί κάτι. Όταν μας γίνεται αυτό το πράγμα, πάλι το μέλος ΔΕΠ πρέπει να αποδεχτεί τους όρους της πολιτικής. Εάν ήταν full στο επίπεδο του οργανισμού του τμήματος, τον είχαμε δέσει εκεί. Δηλαδή, στο κομμάτι του οργανισμού, επειδή θα λέγαμε ότι αρμόδιο είναι
θα είχαμε κάποια πράγματα για, τον, για το αποθετήριο. Θα λέγαμε δηλαδή ότι το αποθετήριο τρέχει η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και όποιος είναι μέλος ΔΕΠ πρέπει να ακολουθεί τις πολιτικές ΧΙΠΣΙΖ, οι οποίες είναι συνήθως πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης, πολιτικές διανοητικής ιδιοκτησίας και πολιτικές καταθετηρίου. Μοιραία δεν θα μπορούσες να είσαι μέλος του Πανεπιστημίου, μέλος ΔΕΠ ή φοιτητής χωρίς να τις έχεις αποδεχτεί. Είναι μέρος του οργανισμού του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό και το σωστότερο είναι να τις εντάξουμε μέσα στον οργανισμό του Πανεπιστημίου. Αλλά ενδιάμεσα, επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς δουλεύουμε και με ενδιάμεσες καταστάσεις, τουλάχιστον να έχουμε την έγκριση του συλλογικού οργάνου. Οκ. Okay? Να ρωτήσω λίγο. Ναι. Έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, βέβαια, αλλά ακόμα άκρη δεν έχουμε βγάλει το θέμα. Εμείς έχουμε, είμαι από τους νόμους των σπουδών, έχουμε φτιάξει ένα δικό μας αποθετήριο σε πλατφόρμα της Space, στο οποίο ξεκινήσαμε σαν πρώτη συλλογή, εκτός από τα άλλα αρχεία που έχουμε ανεβάσει σαν ανοιχτά δεδομένα, τις πτυχιακές του τμήματος. Η ιδιαιτερότητα που έχουμε εμείς σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια και άλλα τμήματα είναι ότι σαν παρατήματα των πτυχιακών εργασιών έχουμε πολύ συχνά προσωπικές φωτογραφίες, δίπλα από σπίτια και από... Θα το πούμε στη συνέχεια. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Έχει σημασία εδώ πέρα να ξεκαθαρίζουμε λίγο τι είναι το περιεχόμενο το οποίο θα βγάζουμε. Δηλαδή, αν έχετε απορία, κάντε την τώρα. Okay. Όταν λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το περιεχόμενο το οποίο ανεβάζουμε. Δηλαδή, εάν είμαστε θεματικό αποθετήριο, αν είμαστε ιδρυματικό ή τμηματικό. Μπορεί να είναι και λίγο απ' όλα, αλλά πρέπει να το λέμε. Αυτό είναι χρήσιμο και για μας. Οι πολιτικές, να ξέρετε, λειτουργούν διτά. Είναι ένα κείμενο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους έξω, αλλά μας αναγκάζει, καθώς το γράφουμε, να σκεφτούμε και εμείς τι είμαστε. Και μας δεσμεύει και εμάς εσωτερικά. Άρα είναι πολύ κομβικό κείμενο το κείμενο της πολιτικής του αποθετηρίου. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε αυτά τα δύο, δηλαδή θα κάνουμε εμείς αρχαιοθέτηση υλικού, που είπαμε και προηγουμένως, το οποίο έχουμε βρει σε κάποιο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Και αν το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Αυτό δηλαδή θέλει μία προσέγγιση. Πρέπει να είμαστε καθαροί πάνω σε αυτό. Το τρίτο κομμάτι, το τέταρτο κομμάτι, είναι η πολιτική υποβολής. Δηλαδή, εάν έχουμε, ποια κομμάτια είναι αυτοαρχαιοθέτηση και τι τύπου συσσόρευση κάνουμε. Αν κάνουμε απλά αντιγραφή, αν κάνουμε συσσόρευση μεταδεδομένων, θέλει πάλι μία πολιτική με το πώς δουλεύουμε με το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα τους. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο πρέπει να γράφεται, είναι ποιος έχει την ευθύνη εγκυρότητας και της εκαθάρισης των δικαιωμάτων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι, συνήθως απαντάται ως μια δήλωση η οποία λέει «Είμαι υπεύθυνος για την εγκυρότητα του περιεχομένου που γράφω, ότι δεν προσβάλλει ή συγκοφαντεί κάποιον τρίτο». Και ότι έχω πάρει όλα τα δικαιώματα που είναι απαραίτητα προκειμένου να προβαίνω στην πράξη αυτή. Εάν δεν πρόκειται για τέτοιο υλικό, αλλά για υλικό το οποίο με κάποιο άλλο τρόπο αρχαιοθετείς, αλλά δεν αυτοί αρχαιοθετείτε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να απαντήσεις κι εσύ σαν προσωπικό σε αυτό το ερώτημα. Προφανώς δεν μπορείς να το απαντήσεις όταν είναι ένα άρθρο που είναι δημοσιευμένο, οπότε στην περίπτωση αυτή την ευθύνη την έχει ο εκδότης. Δηλαδή, εμείς, όπως είπαμε στην αρχή, με ένα βασικό κομμάτι μας είναι ότι δεν κάνουμε τους detective. Εάν το πήραμε από ένα περιοδικό, θεωρούμε ότι το περιοδικό έχει κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι πλήρως νομικά σωστό αυτό που λέω, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά πρακτικά. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πρέπει τουλάχιστον να βάλουμε ένα stop. Το τρίτο κομμάτι είναι αν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης σύμφωνα με τον οργανισμό ή κανονισμό μας από φοιτητές και μέλη ΔΕΠ. Μία από τις συζητήσεις που υπάρχει είναι ότι τα μέλη ΔΕΠ, η αξιολόγησή τους θα θέλαμε στο μέλλον να γίνεται με βάση μόνο όσων έχουν καταθέσει στο ιδρυματικό τους καταθετήριο. Το ίδιο και αν η εξέλιξη εξαρτάται και από το data citation, μιλάω λίγο για πιο προοδευμένες καταστάσεις, αλλά ειδικά στις θετικές επιστήμες, η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο το δικό μου, του εξωτερικού, η προαγωγή μας εξαρτάται, εμείς μας βάζουν και καταθέτουμε απευθείας και απευθείας στο αποθετήριο και ό,τι δεν έχει καταθέσει στο αποθετήριο δεν μετράει. Έτσι, και μπορεί να είναι και το σύνολο των πραγμάτων που θεωρούνται ότι είναι απαραίτητα για αυτό που κάνεις. Δηλαδή, σε ένα πολύ προωθευμένο σύστημα έχεις ένα σύνολο αποθετηρίων, τα αποθετήρια για τα μαθήματα, τα αποθετήρια για τα data, και μπορεί να είναι και ένα αποθετήριο, και τη συλλογή, ας πούμε, που έχει να κάνει με την βιβλιογραφία σου, γκρίζα και κανονική, δηλαδή working papers και δημοσιευμένα. Και reports που έχεις κάνει ενδεχομένως για τη βιομηχανία ή consulting ή δεν ξέρω τι.
Ξέρω ότι αυτά που λέω μπορεί να ακούγονται πολλά ή να μην έχουν απόλυτη επαφή με την ελληνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον ένα εύρος είναι σημαντικό να το ζητάμε. Ας υπάρχει στον κανονισμό και ας το δούμε μετά από 15 χρόνια. Κλοντίνη. Mm-hmm. Θεωρούμε μεγάλο κατόρθωμα. Επομένως, όταν για την αξιολόγηση, εδώ πάνω περάσουν τα στοιχεία του Δημοδίκου, όταν μπαίνει θέμα να περάσουν τα στοιχεία της εργασίας, αυτόματα πάνε στο καταθετήριο. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μαζεύουμε του κόσμου με τα δεδομένα, δεν έχουμε καθόλου ούτε έξι. Ναι. Ξέρετε όμως όπου μπορεί να το τραβήξετε. Όπου θα μπορούσα να ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Εμείς εδώ πέρα αυτό που λύνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το τι υποχρεώσεις δίνεται. Δηλαδή εσείς θέλετε ως βιβλιοθήκη να πάτε να τους υποχρεώνετε οτιδήποτε είναι χρήσιμο για την εξέλιξή τους να το περνάνε μέσα από το αποθετήριο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του αποθετηρίου. Αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε γιατί είναι θέμα δικαιωμάτων τρίτων. Ναι, όμως δεν υπάρχουν και κατάλληλες οδηγίες του τι θεωρείται ότι λαμβάνεται υπόψη για μια εξέλιξη. Ακριβώς. Γι' αυτό και πάμε εμείς στο σημείο. Γι' αυτό και σας είπα εγώ, βάλτε τέσσερις κατηγορίες ή πέντε, οι οποίες να είναι δυνητικά οι κατηγορίες, αλλά στην πραγματικότητα θα έχετε μία ή δύο. Δηλαδή θα έχετε σίγουρα το κομμάτι το οποίο είναι οι δημοσιεύσεις και σίγουρα ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με τα μαθήματα, που είναι και η υποχρέωσή τους, έστω και αν είναι δύο διαφορετικά αποθετήρια. Εγώ θα έλεγα και ένα τρίτο, αν μπορείτε, γιατί θα το δούμε στα επόμενα χρόνια σίγουρα, που είναι τα data τους. Έτσι, τα research data, γιατί θα το δούμε 100% αυτό. Ναι. Άλλο ένα, δύο, τρεις. Όταν είπατε ότι είστε υποχρεωμένοι να τα βάσετε ένα αποθετήριο το υλικό και από εκεί αξιολογείτε και το text, ή μόνο το. Μόνο το όπου μπορούμε το και το τέξτ. Όπου δεν μπορούμε το βρίσκουν εκείνοι. Αλλά εκεί δεν έχουν πρόβλημα γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο εύρος συνδρομών. Οπότε πάντα το βρίσκουν. Εμείς έχουμε κάνει στο αποθετήριο αυτόν τον δύο τρόπο για να συγκεντρώνουμε και τα αρχεία που είναι ανοιχτή πρόταση και προέρχονται αναλυτές από το πανεπιστήμιο. Ας πούμε από την Google Scholar και από την Google Science. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή θα βάζουμε μόνοι μας τα περνάμε τα αρχεία, χρειάζεται άδεια από τον δημιουργό ή θα μπορούσαμε να βάλουμε κομμάτι της πολιτικής του καταθετήριου και να είμαστε. Εάν πρόκειται για περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, το μόνο που ελέγχεται είναι αρχικά, το απαντήσαμε χθες νομίζω σε ένα τέτοιο ερώτημα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάτε είναι εάν μπορείτε να βρείτε πληροφορία στο ΣΕΡΠΑ Ρώμιο. Γι' αυτό. Το δεύτερο είναι μετά από το ΣΕΡΠΑ Ρώμιο πηγαίνετε στη σελίδα του περιοδικού, όπου μπορεί να έχει αδειοδότηση συνολικά για το περιοδικό, και μετά πηγαίνετε στο άρθρο, που μπορεί να έχει συγκεκριμένη άδεια. Ό,τι είναι αυτό, το περνάτε όπως είναι, δεν ζητάτε άδεια αφού είναι ανοιχτής πρόσβασης και το βγάζετε. Όχι. Όχι. Δέσποινα. Όχι. Ήθελα απλώς να σχολιάσω ότι τα ανοιχτά μαθήματα το είχαμε βάλει στο έργο και έγινε διασύνδεση του σερβερ των ανοιχτών μαθημάτων με το ΙΚΕ, το αποθετήριο εδώ και άρα. Έχουμε αυτή τη διασύνδεση. Ναι. Να πούμε ότι στο 2009 υπάρχει υποχρέωση του ακαδημαϊκού προσωπικού να αναρτά τα μαθήματά του στο διαδίκτυο. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει αυτό. Ξέρω με τις άδειες, αυτό που είπες πριν το διάλειμμα, ότι έχουν ήδη κάποιες άδειες. Ναι, έχουμε ένα μπάχαλο με τις άδειες, συγγνώμη κιόλας. Σε ένα σερβέρ στο αποθετήριο που πιθανόν ανάμεσα. Ναι. Πάμε λίγο πιο πέρα. Θέλουμε τεχνικές λεπτομέρειες υποβολής. Αυτό είναι ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα, αλλά θέλει προσοχή, δηλαδή τι μορφότυπους χρησιμοποιούμε, ποια είναι η διαδικασία, αν έχουμε όριο στο μέγεθος, οτιδήποτε άλλο μπορούμε να έχουμε, το περιγράφουμε. Την αδειοδότηση, εδώ έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, τι πολιτική έχουμε, αν είναι καθαρά χέρια ή μεταφορά. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε πρώτα απ' όλα εμείς. Δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, τα έγγραφα που θα δούμε στη συνέχεια κατάθεσης μπλέκουν αυτά τα δύο πράγματα. Για μένα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να το έχουμε. Μεταφέρουν τα δικαιώματα σε εμάς και εμείς μετά στη συνέχεια τα δίνουμε απ' έξω. Κάνουν μια άδεια Creative Commons και εμείς απλά χρησιμοποιούμε αυτή την άδεια Creative Commons. Από πλευράς διαχειριστικής απλότητας, η καλύτερη λύση είναι να επιλέγουν αυτοί από ένα πεπερασμένο υποσύνολο των 6 αδειών. Creative Commons θα είναι 2, θα είναι 4, μην τους δώσετε και τις 6. Δώστε τους 4 maximum
και βάλτε τους οι ίδιοι να αδειοδοτούν με αυτό και να μας επιτρέπουν εμάς να κάνουμε σε κάθε περίπτωση μια σειρά από ενέργειες μεταμόρφωσης, δηλαδή κάποιες μεταφράσεις ενδεχομένως, κάποιες αλλαγές φορμάτ για να μπορούμε να διαθέτουμε. Αλλά μην τραβάτε, μην γράφετε ότι μας μεταφέρει δικαιώματα και εμείς με τα δικαιώματα στη συνέχεια αδειοδοτούμε, γιατί δημιουργεί διάφορα ζητήματα νομικής συμβατότητας. Εντάξει. Και μετά έχουμε βεβαιώσεις και διαδικασία. Κάποιες φορές μας λέει ότι έχω όντως τα δικαιώματα. Κάποιες φορές μπορεί να ζητάμε και το είδα αυτό στο ΠΑΜΑΚ. Κάποιος με ρώτησε προηγουμένως, νομίζω εσείς. Εκεί τι γίνεται, όταν κατατίθεται ένα υλικό, ζητάνε από τον φοιτητή να περιγράψει οποιοδήποτε υλικό τρίτου έχει, τι κατηγορία είναι και αν έχει λάβει σχετική άδεια και τι είδους άδεια έχει λάβει. Τις περισσότερες φορές, μόνο και μόνο για να συμπληρώσει αυτή τη φόρμα, ο φοιτητής καταλαβαίνει ότι κάτι έχει κάνει λάθος. Γι' αυτό το λόγο είναι σκόπιμο, και αυτό το ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα πολυτέλειας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσουμε. Πρέπει να έχουμε στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, αν έχετε μαθήματα πληροφοριακής παιδείας, ένα πολύ απλό σεμινάριο που να βλέπουν αυτά τα πράγματα ή πριν κάνουν μια εργασία ή να υπάρχει στο site. Και το μόνο πράγμα που να λέμε στα παιδιά είναι πριν ξεκινήσετε την εργασία, δείτε τη φόρμα υποβολής. Γιατί αν το υλικό το οποίο έχετε δεν έχετε δικαιώματα, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αν τώρα πρόκειται για υλικό τρίτων που είναι ανεκαθάριστο και είναι απαραίτητο για να κάνουν τη δουλειά τους τα παιδιά και εμπίπτει στις εξαιρέσεις, απλά δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε το κάτι πέραν του κειμένου, ως ανοιχτής πρόσβασης, του κειμένου το οποίο είναι ανοιχτό. Δηλαδή, τις περισσότερες εργασίες δικές σας, μάλλον δεν θα μπορούμε να τις βγάλουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εμάς είναι ότι αν πούμε ότι θα αποφασίσουμε από εδώ και πέρα να παίρνουμε αδειοδότηση από τον φοιτητή και για το υλικό και υπογραφή από τον οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, λύνεται το θέμα με κάποιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι για τις παλιές εργασίες που έχουμε ψηφιοποιήσει και των οποίων τα κομμάτια αυτά του ψηφιακού υλικού, είτε είναι οπτικοακουστικό, είτε είναι ηχητικό, είτε είναι φωτογραφίες, αφορούν άμεσα το περιεχόμενο της εργασίας. Παράδειγμα, όταν έχεις μια εργασία για δημοτική μουσική και το ένα κομμάτι είναι οι μεταγραφές που είναι το γραπτό κείμενο και το άλλο κομμάτι είναι τα ηχητικά αρχεία που σχετίζονται άμεσα με το κείμενο, δεν μπορείς να το εξαιρέσεις. Σωστό. Αλλά απλώς επειδή αυτό το ερώτημα έρχεται συχνά, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή μια γραμμή, να λύσουμε τα επόμενα και αφήστε τα προηγούμενα να τα κρατήσετε τα ή αφήστε τα με τρόπο ο οποίος να είναι, θα κάνουμε μια αξιολόγηση του νομικού κινδύνου. Δηλαδή, να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει. Εμείς τώρα αναγκαστικά. Τα δημοτικά, ας πούμε, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αν έχετε καταγραφές, είναι κάτι στο οποίο δεν έχετε προβλήματα δικαιωμάτων. Ηχητικές καταγραφές. Ναι. Αν έχετε ηχητικές καταγραφές παραδοσιακής μουσικής από. Ναι, κατά βάση, ας πούμε, αυτό είναι το μεγάλο. Δεν έχετε πρόβλημα εκεί. Έχετε πρόβλημα όταν έχετε πάρει από κάποιον επώνυμο. Όχι, είναι πρωτότυπες. Όχι, όχι. Πρέπει να πάρετε απλά δικαιώματα από τα παιδιά. Ναι. Mm-hmm. Έχω βγάλει, ξέρω εγώ, ένα τοπίο μαζί με δύο άτομα, ας πούμε, και τη βάζω στην εργασία. Χρειάζομαι να έχω πάρει άδεια από τα άτομα. Εδώ έχεις δύο ξεχωριστά δικαιώματα. Προσέξτε λίγο, αυτό είναι κλασικό ερώτημα. Αυτό το ερώτημα το συναντάμε στις περιπτώσεις όταν έχουμε είτε κάποιες εθνογραφικές φωτογραφίες, είτε έχουμε κάποιες φωτογραφίες πολύ συχνά από παιδαγωγικά από παιδιά. Ο κανόνας είναι ότι με τα παιδιά δεν μπλέκουμε. Δηλαδή, σβήνουμε πρόσωπα, παίρνουμε άδειες. Αλλιώς δεν τα εμφανίζουμε. Εάν πρόκειται για άλλους ανθρώπους, σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, τους ζητάμε και την προσωπικότητά τους πάντοτε την άδεια πριν εμφανιστούν. Εάν πρόκειται για οτιδήποτε άλλο, μάλλον αυτά είναι τα βασικά, παίρνουμε τις άδειες. Δεν βάζουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε πάρει άδεια. Απλώς δεν είναι πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι για προσωπικά, για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για την προσβολή της προσωπικότητας. Αυτά τα δύο πράγματα κοιτάμε εκεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν παίζει ρόλο και η τοποθεσία αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση π.χ. του μνημείου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι πρόσωπα, είναι μνημείο. Εάν έχετε, να σας πω παράδειγμα κλασικό, βγάζω μία φωτογραφία της ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στην παραλία με τη φίλη μου στο τέτοιο. Πρέπει να πάρω, θεωρητικά έπρεπε να πάρω μία άδεια από τη φίλη μου και μία άδεια από τον Ζογκολόπουλο. Από το Δήμο? Από το Δήμο όχι. Πιο περίπλοκο είναι αν έπαιρνα από τη Ροτόντα φωτογραφίες από μέσα. Αν έπαιρνα από τη Ροτόντα φωτογραφίες, τη φίλη μου και να κρατάει και ένα έργο του Ζογκολόπουλου.
Θα έπρεπε να πάρω για τα προσωπικά δεδομένα από τη φίλη μου. Μάλλον πάρω, παίρνω τη φίλη μου με από πίσω ένα αρχαιολογικό μνημείο για κάτι το οποίο είναι για προσωπική χρήση. Κανονικά δεν χρειαζόμουν κάτι. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται δημοσίευση, έχουμε άλλη διαδικασία. Έχουμε εγκρίσεις δύσκολες όταν έχουμε να κάνουμε για μνημείο. Πάει Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Είναι μια διαδικασία που κανείς δεν την εφαρμόζει. Το λέω πολλές φορές. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τη βγάλουμε. Νομικά, τυπικά έπρεπε να ζητήσω άδεια, ειδικά για αρχαιολογικά μνημεία, από το ΚΑΣ. Να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο ελληνική ερώτηση. Να ρωτήσουν δύο άλλοι που έχουν σηκώσει πιο πριν και μετά πάλι εσείς. Υπάρχει και κάποια εικόνα που θέλετε να ρωτήσω και έργα τέχνης, ας πούμε, και κοινικά. Εμείς έχουμε, ας πούμε, συναυλίες στο μαθητήριο, έχουμε υπογραφήσεις, έχουμε παραστάσεις. Ποια θα ήταν η πιο ασφαλής περίπτωση για να πούμε σε έναν δικαστικό ότι θα μπορούσε να βάλει μια φωτογραφία του μυθού του, ας πούμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις. Να διακρίνουμε λίγο, προσέξτε λίγο αυτό γιατί είναι αρκετά σημαντικό, αλλά είναι απλό. Αυτά για τα οποία μπορούμε εύκολα να βρούμε το δημιουργό δεν είναι πρόβλημα, απλά πρέπει να πάρουμε την άδεια. Δηλαδή, αν έχουμε έναν εικαστικό ο οποίος έχει κάνει ένα γλυπτό και τον ξέρουμε ποιος είναι, ζητάμε απλά την άδεια από αυτόν και τελειώνει εκεί η ιστορία. Υπάρχει μία πιθανότητα αυτός να είναι στο μέρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των εικαστικών. Στην περίπτωση αυτή είναι λίγο πιο περίπλοκο, πρέπει να πάρουμε, όχι πιο περίπλοκο, πρέπει να πάρουμε μια άδεια εάν είναι μέλος Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και πάμε για αναπαραγωγή από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Θα μας τη δώσουν πάντως, είναι πολύ εύκολη. Όχι. Όχι, 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 όχι. Ακόμα και από το μουσείο να είναι, εξαρτάται από τους όρους με τους οποίους έχει διαθέσει το γλυπτό. Η εμπειρία μου λέει, επειδή και τελευταία κοιτάω αρκετά αυτές τις συμβάσεις, πρώτα απ' όλα δεν υπήρχαν για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θα πει ότι το δικαίωμα το έχει της φωτογράφησης. Έχεις ένα δικαίωμα να μπει στο φυσικό χώρο που πρέπει να στο επιτρέψει το μουσείο, αλλά αν το μουσείο επιτρέπει να βγάλεις φωτογραφίες, αυτός από τον οποίο πρέπει να ζητήσεις άδεια είναι ο δημιουργός. Άρα δεν χρειάζεται να μπλέξετε το μουσείο, βρείτε τον δημιουργό και θα σας δώσει την άδεια. Επίσης, τις περισσότερες συμβάσεις που βλέπουμε δεν μεταφέρονται στο μουσείο πνευματικά δικαιώματα για σύγχρονη τέχνη. Παίρνει μόνο το φυσικό αντικείμενο, άρα η άδεια πάλι είναι με το δημιουργό. Και συγγνώμη, όταν έχετε τώρα μουσική, εάν η μουσική πρόκειται για ρεπερτόριο το οποίο ανήκει σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, θα πρέπει να ρωτήσετε την ΑΕΠΗ για το μουσικό έργο και την ΚΕΑ, λέω τις δύο μεγαλύτερες, μπορεί να είναι και άλλες, αλλά σας λέω τις δύο βασικές, για το συγγενικό, αν οι εκτελεστές είναι μέλος αυτών των δύο. Όταν τα πάρετε αυτά τα δύο, έχετε πάλι καθαρίσει. Άρα δηλαδή, για μια ηχογράφηση την οποία θέλετε να βγάλετε στο αποθετήριό σας, πρέπει να πάρετε από τρεις άδεια. Μάλλον μπορεί να πάρετε από δύο μόνο. Μπορεί να πάρετε από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης την ΑΕΠΗ, για παράδειγμα, για τα δικαιώματα τα μουσικά, και από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης των Εκτελεστών, παραδείγματος χάρη την ΚΕΑ, για τα δικαιώματα των εκτελεστών. Εντάξει, δηλαδή με δύο άδειες έχετε λίγο πολύ τελειώσει. Αν είναι ηχητικό, αν είναι μαγνητοσκοπημένο. Μαγνητοσκοπημένο τι? Βιντεοσκοπημένο. Ποιος το έχει βιντεοσκοπήσει? Συνήθως όταν γίνεται η βιντεοσκόπηση υπάρχει μία σύμβαση από την οποία αυτός που βιντεοσκοπεί παίρνει δικαιώματα από αυτούς οι οποίοι εκτελούν εκείνη την ώρα ή τους ανήκει το έργο και παίρνει και δικαιώματα από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Ακολουθώντας την αρχή του «Δεν είμαι detective», εσείς βρίσκετε μόνο αυτόν ο οποίος έχει κάνει την μαγνητοσκόπηση, σας λέει τι δικαιώματα έχει και ό,τι ξεμένει το παίρνετε από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. Το βίντεο. Τότε κοιτάτε τι έχει κάνει το τμήμα. Έχει τεκμηρίωση για τα δικαιώματα? Αν δεν έχει τεκμηρίωση για τα δικαιώματα, Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης πρώτα, πάντα. Θα πούμε ξεχωριστά για αυτά, για τις εξαιρέσεις. Ναι. Όχι τελικός. Όχι, εννοώ ο τελικός ένα βήμα πριν το χρήσιμο. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν παράγουμε το οπτικό ακουστικό υλικό. Όχι πάντα, ας πούμε, μπορεί να το παράγεται κιόλας. Όχι, στην περίπτωση αυτών των ηχογραφήσεων ή των παρουσιάσεων των γλυπτών και τα λοιπά που λέει συναδελφή. Γιατί τελικά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι
Ναι. Δεν εμπίπτει σε αυτή τη λογική του «δεν κάνω τον detective». Θεωρώ ότι έχω την άδεια του παραγωγού και από εκεί και πέρα, αν το τμήμα έχει άδεια από την ΑΕΠ ή όλα τα υπάρχοντα, τα λοιπά συλλογικά όργανα, είναι ευθύνη της βιβλιοθήκης. Όχι, η βιβλιοθήκη το μόνο, όχι δεν είναι. Είναι η βιβλιοθήκη του παραγωγού κάθε φορά. Η βιβλιοθήκη όμως έρχεται και λέει στον παραγωγό, δηλαδή στην πραγματικότητα. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις παραγωγή. Αυτό. Μέχρι εκεί. Όμως. Μέχρι εκεί, ναι. Μέχρι εκεί. Πρέπει να του πει όμως τι θέλει. Δεν έχω μαρκαδόρο, αλλά θέλω να σας κάνω ένα... Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ότι έχουμε... Τα δικαιώματα ξεκινάνε από το δημιουργό. Πού να πάω για να μην κάνω τζετάι. Έχω τα δικαιώματα από το δημιουργό. Ο δημιουργός στη συνέχεια μεταφέρει κάποια δικαιώματα, κυρίως της διάθεσης στο κοινό. Δηλαδή της διάθεσης μέσα από... της παρουσίασης στο κοινό. Της διάθεσης μέσα από ίντερνετ και της αναπαραγωγής σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Άρα δεν του ανήκουν πια. Διατηρεί μόνο το ηθικό. Άρα ήδη έχεις δύο δικαιούχους. Μπορεί να έχεις μόνο να έχει δώσει και κάποια άλλα δικαιώματα στη δισκογραφική του. Έτσι. Έχεις λοιπόν δύο ή τρεις δικαιούχους. Μετά έχεις μόνο για το δικαίωμα του δημιουργού και έχεις και τον εκτελεστή, ο οποίος πάλι μπορεί να έχει εκχωρήσει κάποια από τα δικαιώματά του για να εκμεταλλεύεται ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Άλλοι δύο. Πέντε. Όταν λοιπόν ξεκινάς, λες στον παραγωγό, εγώ θέλω να κάνω με αυτό να το δείξω στο διαδίκτυο, σε όλες τις δικαιοδοσίες, και θέλω να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που το βλέπουν να το χρησιμοποιούν. Έχεις πάρει τα σχετικά δικαιώματα. Μπορεί το πανεπιστήμιο να μην ξέρει και να σε ρωτάει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά. Εμείς το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και σαν συνέπεια και της σημερινής παρουσίασης είναι να κάνουμε ένα checklist. Ότι υπάρχουν αυτά. Πάρε αυτά. Να τα κυνηγήσουμε. Όχι. Εμείς, γιατί δεν μπορούμε. Δεν ο παραγωγός τα κάνει αυτά. Αυτά που συζητάμε έτσι, για το να υπάρχει ένα καλλιτεχνικό έργο του κτλ. Στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης είναι για τους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν και μια φύση. Στην περίπτωση των σπουδαστών μας, τι γίνεται. Μπορεί να μην είναι, είναι πιο εύκολο. Θα σας πω τώρα ένα λεπτό, δισκογραφική ή εκδότης, κάποιοι το λένε εκδότη, και ο ίδιος ο δημιουργός. Όταν έχουμε ένα καλλιτέχνη ο οποίος έχει δωρήσει ένα έργο προς ένα μουσείο, ποιος δίνει την άδεια, ο καλλιτέχνης ή το μουσείο? Ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με το δημιουργό και τον εκτελεστή. Έτσι, δημιουργός είναι ο Θεοδωράκης, εκτελεστής είναι ο Πυθικότσης. Εντάξει. Λοιπόν, έχει μεταφέρει κάποια δικαιώματα στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, στην ΑΕΠ, και κάποια άλλη τα έχει μείνει ο CMI, που είναι η δισκογραφική. Κάποια έχει διατηρήσει εκείνο, το ηθικό δικαίωμα. Ο εκτελεστής κάποια έχει μεταφέρει στην ΚΕΑ και κάποια έχει μεταφέρει στην EMI. Όταν έρχεται ένας παραγωγός και θέλει να παίξει μία συναυλία στην οποία καλεί τον Πυθικότση να παίξει έργα του Θεοδωράκη, ο παραγωγός πρέπει να πάρει δικαιώματα ενδεχομένως και από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, ένα και δύο που είναι διαφορετικοί, και από τη δισκογραφική και ενδεχομένως και από αυτούς τους δύο. Αυτά τα παίρνει όλα ο παραγωγός, κάνει μια ηχογράφηση, την οποία μετά το αποθετήριο μπορεί να την πάρει και να την παίξει, να τη διαθέσει. Γιατί έχει πάρει μια άδεια μόνο από τον παραγωγό. Αν ο παραγωγός τώρα είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο, στην πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι, πάλι παίρνει την άδεια, το αποθετήριο. Το αποθετήριο λειτουργεί ουσιαστικά, κάνει μια διανομή και διάθεση στο κοινό. Άρα το αποθετήριο δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Και δεν είναι ο ρόλος του. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να πει στον παραγωγό έχεις κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή πρέπει να του πει έχεις εντάξει με το ηθικό δικαίωμα, μίλησες στους ανθρώπους. Γιατί είμαστε και πανεπιστήμια και έχει σημασία αυτό για μας. Έχεις πάρει άδεια από τους δύο οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Ναι. Και έχεις πάρει άδεια από τους εκδότες τους. Εάν ήταν ηχογράφηση, έχεις άδεια από τον παραγωγό. Αυτά. Άδεια για διάθεση στο κοινό. Ναι. Συγγνώμη, αν δεν τα έχει αυτά όλα κάνει,
τότε μπορείτε να το κρατήσετε μόνο, δεν μπορείτε να το βγάλετε. Γιατί είπαμε ότι ο ρόλος του τοποθετηρίου μπορεί να είναι και η διατήρηση. Επειδή όλο αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά σε αυτά που είναι παραγωγές του Πανεπιστημίου, μου φαίνεται ιδιαίτερα δεδαλώδες, χρονοβόρο και κάποιες φορές ανέφικτο. Ναι. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν συγχωρεθεί, να είναι πολύ δύσκολο να βρει συγγενείς κτλ. Έχουμε και γι' αυτό κάτι. Φυσικά, για μια πτυχιακή μπορεί να χρειάζεται να επικοινωνήσεις με 100 ανθρώπους με αυτό το. Με αυτή τη... Η πτυχιακή δεν είναι για δημοσίευση. Εγώ λέω ότι μιλάω για το υλικό που θέλουμε να ανοίξουμε σαν τα δεδομένα μαζί με την πτυχιακή. Αν κάνουμε το αντίστροφο, παράδειγμα, ανοίξουμε όλα τα δεδομένα με τη λογική ότι κατά πάσα πιθανότητα ποτέ δεν θα ασχοληθεί κανένας με τα συγκεκριμένα θέματα και σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ανοίξη, κάποιο παράπονο κτλ. Απλά κατεβάζουμε το υλικό. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε νομικές κυρώσεις. Ναι, θα το απαντήσω όμως πιο πολύ στα ορφανά έργα όταν φτάσουμε. Έχουμε κάποια άλλη απορία. Θα το απαντήσω αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Σχόλιο λίγο, από εκεί πριν ξεκινήσει όλη η κουβέντα με τις εικόνες, φωτογραφίες, μουσεία, που λέγαμε για το Μακεδονία, νομίζω ότι στους φοιτητές πριν καταθέσουν, ζητάνε το 1-2 έργα τρίτο. Έχει νόημα, με δεδομένο που είπαμε να μην κάνουμε το τεντέκτη, και ποιο το νόημα να του ζητάμε, δεν εμπλεκόμαστε μετά πιο πολύ στην εκαθάριση. Σωστό. Πιο εύκολα ξεβλέπουμε αν του απλώς υπογράφουν ότι είναι... Κοιτάξτε, είναι καθαρά θέμα του πώς θέλετε να το προσεγγίσετε. Υπό μία έννοια θα πρέπει να του πεις έχετε αναλάβει όλη αυτή τη δουλειά και δώσ' του ένα checklist ξεχωριστό. Με την έννοια ότι αν ο φοιτητής σου δώσει 15 πηγές και του τη ζητάς, δεν πρέπει να τα ψάξει να πεις κάτι... Ναι, κοιτάξτε, είναι καθαρά πραγματικά θέμα πώς θέλουμε να το προσεγγίσουμε. Είναι εσωτερικό ζήτημα. Νομικά, να πούμε την αλήθεια, ακόμα κι αν είτε σου πει ότι τα έχω είτε δεν τα έχω, έχεις μία ευθύνη και δεν έχεις και ταυτόχρονα μία ευθύνη. Άρα λοιπόν το μόνο που κάνεις είναι ότι βάζεις και αυτόν στην προβληματική. Δηλαδή τον βάζεις περισσότερο στην προβληματική. Αν θέλεις απλά να κάνεις τη δουλειά σου, προφανώς θα του πεις το έχεις κάνει, θα σου πει ναι και θα κλείσετε και δύο το μάτι και θα προχωρήσετε. Ναι, σκεφτόμουν επειδή υπάρχουν και από το Μακεδονία, αν έχουν κάτι στο μυαλό τους πίσω από αυτό. Δεν ήταν θέμα λόγου, ήταν θέμα πραγματικότητας. Καταδίθενται από τους. Το πρόβλημα μας ξεκίνησε από το μήνυμα μουσικής μας. Γιατί εκεί έχει τα πιο δύσκολα. Καταδίθεται συνοδευτικό υλικό που ηχογραφεί ή βιντεοσκοπεί ο σπουδαστής. Η γιαγιά του φίλου του ή η θεία του φίλου του ή το φίλο του. Έτσι. Πρόσωπα η ζωή. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να το διαθέσεις αυτό το υλικό που είσαι του βιντεοσκοπούμενου. Ο σπουδαστής δεν το ξέρει. Ναι. Έτσι. Εκεί όμως τον υποχρεώνεις όταν βλέπει αυτή την άδεια να γίνει νόμιμο. Να πάρει άρα, την άδεια. Άρα αυτά και αυτά πρέπει να πάρεις άδεια. Αντί να του το πεις και να στηριχθείς στο λόγο του, που δεν θέλω τώρα να αμφισβητήσω την ετοιμότητα κανενός σπουδαστή. Έχεις να κάνεις παιδιά. Έτσι. Εξασφαλίζεις το ότι δεν σου λέει ψέμα. Άρα δεν τη δέχεστε, δεν την ανεβάζετε. Αν διαπιστώσουμε ότι το περιεχόμενο της εργασίας χρήζει άδεια τρίτου, ζητάμε την άδεια τρίτου. Αυτή είναι η απάντηση. Για να μην πιέσουμε εμείς. Τι βάζετε το φοιτητή. Το φοιτητή τι βάζουνε. Διαφορετικά δεν παραλαμβάνει την εργασία ή απλά. Να πίνουμε σε πραγματικότητα. Κοιτάξτε, πάντως θα το κλείσουμε λίγο εδώ πέρα, γιατί βλέπω ότι έχουμε αρχίσει και κουραζόμαστε. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι είναι διαφορετικό το τι κρατάς και τι αποδέχεσαι ως εργασία από αυτό το οποίο δημοσιεύεις. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι, άρα πρέπει να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο του δίνεται ένα πράσινο φως για να δημοσιευτεί και τι είναι αυτό το οποίο αποδέχεστε. Εγώ δηλαδή μπορώ να αποδεχτώ πράγματα τα οποία, και θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, τα οποία με κάποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία, αλλά αν πρόκειται για παράρτημα και πρόκειται για πράγματα τα οποία παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, δεν μπορώ να τα διαθέσω περαιτέρω. Αλλά θα δούμε και το κενό που έχει ο νόμος εδώ. Να πάω λίγο γρήγορα στη συνέχεια, να πω ότι επίσης πρέπει να, μέσα στις πολιτικές αυτές να δούμε πώς διαχειριζόμαστε εκδόσεις και με τα δεδομένα. Και τι εννοώ εδώ, εννοώ από πού τραβάμε με τα δεδομένα, ας πούμε αν τραβάμε από το Web of Science ή από τις Scopus ή από το Archive, πρέπει να δούμε ότι τα τραβάμε με τις σωστές άδειες. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τι τραβάμε. Γιατί δεν επιτρέπεται απαραίτητα να τα δημοσιεύσουμε αν είναι από το Web of Science, άσχετα τι κάνουμε. Τραβάμε μαζικά. Ναι, όταν τραβάμε μαζικά.
Το επόμενο κομμάτι είναι η πολιτική πρόσβασης και διάθεσης. Δεν είναι το ίδιο με την άδεια. Δηλαδή, μπορεί στην πολιτική πρόσβασης να λέω ότι μπορεί να καταθέσει ή να τραβήξει οποιοδήποτε έχει κωδικό, αλλά από τη στιγμή που έχεις κωδικό μπορεί να είναι όλα με άδειες Creative Commons. Δεν έχει πολύ νόημα, αλλά το έχω δει σε περιπτώσεις αυτό. Επίσης, είναι σημαντικό να γίνεται αυτό που έλεγα προηγουμένως, μία προεπιλογή, δηλαδή να ξέρεις ότι υπάρχουν όχι 6 αλλά 4 άδειες Creative Commons που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πρέπει να δούμε εάν μπορεί να διατεθεί το περιεχόμενο σε τρίτος πέραν της άδειας σε τελικό χρήστη. Ξανά θα φέρω σαν παράδειγμα τον Κάλυπο. Ο Κάλυπος, επειδή τραβάει όλα τα δικαιώματα από τους δημιουργούς, μπορεί ο ίδιος να τα πάει να τα δώσει σε έναν εκδότη. Αλλά δεσμεύεται ότι στους τρίτους, γενικά στο κοινό, θα τα δίνει με άδειες μη εμπορικής χρήσης. Creative Commons, παρόμοια διανομή, μη εμπορική χρήση ή Creative Commons, μη εμπορική χρήση, όχι παράγωγα έργα. Αυτό θα πει ότι όταν συγκεντρώνεις όλα τα δικαιώματα, μπορείς να επιλέξεις πολλαπλές μορφές αδειοδότησης. Αυτό έχει πολύ να κάνει με την πολιτική εκμετάλλευση του Πανεπιστημίου. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το σημείο. Αλλά είναι ο μοναδικός λόγος για να τραβάς δικαιώματα. Δηλαδή, ο μοναδικός λόγος για να λες στα μέλη ΔΕΠ σου και στους φοιτητές ότι εγώ θέλω όλα τα δικαιώματα και μετά θα τα δώσω τουλάχιστον με αυτές τις άδειες, είναι να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου μία πολιτική εκμετάλλευσης. Εάν δεν το έχεις, είναι πολύ κακό για το τίποτα. Πολιτική απόσυρσης. Μπορεί να είναι επειδή υπάρχουν παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιωμάτων τρίτων ή λογοκλοπή, ή είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το notice and take down, και πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πάντοτε ζητάμε μία μορφή συγκατάθεσης, ειδικά για υλικό τρίτο, για προσωπικά δεδομένα τρίτων που μπορεί να περιέχονται σε μία εργασία. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο όταν έχουμε εργασίες που είναι σε ορισμένους κλάδους, όπως κοινωνιολογία, ανθρωπιστικές επιστήμες, ψυχολογία, ιατρική. Και όταν μιλάμε για ευαίσθητα δεδομένα, χρειαζόμαστε και έγκριση από την αρχή προστασίας. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε στο κομμάτι των επιστημών ζωής σύν των κοινωνικών επιστημών που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εδώ πέρα, σε άλλες χώρες, αυτό είναι πολύ έντονο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έχει ανάμεσα και ειδικές συμφωνίες, οι οποίες σχετίζονται με τη μετάβαση των δεδομένων, με τη διαμοιρασμό δεδομένων ευαίσθητων και ιατρικών από ίδρυμα σε ίδρυμα, τη συνεργασία με κλινικές, τι κάνεις με τα βιοδεδομένα. Δεν είμαστε αρκετά ανεπτυγμένα εδώ. Ξέρω ότι γίνεται ένας χαμός, κακός δυστυχώς, σε αυτό το ζήτημα. Αλλά είναι ένα θέμα κάποια στιγμή. Είναι κανείς εδώ από βιβλιοθήκη που είναι από επιστήμες ζωής, από βιολογία ή ιατρική? Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς. Αυτό το κάνουν δυστυχώς και οι δημόσια και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Να πάω λίγο στο έγγραφο κατάθεσης. Το έγγραφο κατάθεσης ουσιαστικά παίρνει αυτά που είπαμε προηγουμένως και τα εκφράζει σε ένα έγγραφο. Αυτό είναι ένα έγγραφο, αλλά απαρτίζεται από πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αποδέχεσαι την πολιτική, την ιδρυματική και την πολιτική ανοιχτής πρόσβασης. Περιγράφεται ποιος υποβάλλει και πότε. Περιγράφεται το έργο το οποίο υποβάλλεται. Εάν υπάρχουν έργα τρίτων, όπως είδαμε στο ΠΑΜΑΚ, περιγράφονται και αυτά. Προσδιορίζονται ποια είναι τα δικαιώματα του καταθέτη και ποια των τρίτων. Ο τρόπος με τον οποίο θέλει να αναφέρεται ο καταθέτης και τον οποίο προτείνει το Πανεπιστήμιο, πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία και για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Άλλες εγκρίσεις που χρειάζονται. Τώρα, έχουμε επιτροπή ηθικής στο Αριστοτέλειο? Όχι. Κάποιες φορές πάλι για αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα, κανονικά υπάρχει μια επιτροπή ηθικής που κάνει τα Data Transfer Agreements, τα DTAs και τα Material Transfer Agreements, τα MTAs, πρέπει να εγκρίνονται από αυτό. Δεν παίζει, δεν πειράζει. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή οι βιβλιοθήκες συγκεντρώνουν πολλά από αυτά. Πρέπει να γίνεται μια γνωστοποίηση στην αρχή προστασίας, η οποία μπορεί να είναι ομπρέλα. Να τους πείτε ότι συνολικά μαζεύουμε δεδομένα χρηστών και μετά, αν έχετε και κάποια πιο περίεργα δεδομένα, κάνετε περαιτέρω γνωστοποίησης. Αλλά πραγματικά πρέπει να κάνετε μία γνωστοποίηση. Έχετε κάνει? Όχι. Πρέπει να κάνετε μία. Λοιπόν, η γνωστοποίηση είναι ένα συγκεκριμένη φόρμα που καταθέτει στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους λες ότι χωρίς δεν περιμένεις κάτι από αυτούς, απλά το καταθέτεις και λες «επεξεργάζομαι στοιχεία φοιτητών σε σχέση με τις εργασίες τους». Αυτό είναι βάση δεδομένων
Μια βάση δεδομένων, ακριβώς. Αυτό. Τους λες ότι τηρώ αυτές τις βάσεις. Απλά. Πολύ εύκολη διαδικασία, γι' αυτό λέω πρέπει να την κάνετε. Τώρα, πρέπει να πείτε ποιες είναι οι πράξεις που θα κάνετε διατήρησης. Θα αλλάξετε μορφότυπο, ότι θα μπορείτε να κάνετε κάποιες περιορισμένες μεταφράσεις, ότι ενδεχομένως να πάρετε κάποια κομμάτια να τα χρησιμοποιήσετε για περίληψη. Αυτά πρέπει να τα πείτε. Εάν υπάρχει ο χρόνος εμπάργκο, να πω επίσης και στο ΠΑΜΑΚ ότι αυτό θέλει μια καθαρή διατύπωση. Πρέπει να καταλάβει ο καταθέτων τι θα πει το εμπάργκο. Δηλαδή θα πει ότι εγώ μπορώ να το υλικό μου θα σας το δώσω και θα ανοίξει μετά από 2 χρόνια ή 3 χρόνια, ή σημαίνει το αντίθετο που δεν είναι εμπάργκο ότι μετά από 3 χρόνια θα το κλείσουμε. Δεν το κάνουμε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ καθαροί στη διατύπωση γιατί πολύ συχνά οι ερευνητές μπερδεύονται. Δεν καταλαβαίνουν. Άρα θέλει μια καθαρά να το πεις αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, επειδή μας έχει έρθει αρκετές φορές το ερώτημα από πού προκύπτει αυτό, αυτό προκύπτει από την πολιτική του Πανεπιστημίου και επιλέγουμε εμείς πόσο θα είναι αυτό το διάστημα. Εάν μετά το διάστημα της τριετίας που βάζουμε συνήθως ο ερευνητής θέλει να εξακολουθήσει να είναι κλειστό, πρέπει κάπως να το αιτιολογήσει. Δηλαδή, δώστε του ένα περιθώριο, αλλά με μια καλή αιτιολογία. Δηλαδή, να το δούμε αυτό. Αν είναι τέτοια η πολιτική και την έχει συμφωνήσει το χρόνο εγγραφής του, ιδεατά. Ναι. Δηλαδή η πολιτική είναι πολύ βασικό πράγμα. Δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ένα έγγραφο ό,τι να είναι. Να δείτε τώρα που έχει δημοσιευθεί το υλικό, αυτό είναι σημαντικό επίσης στην πολιτική, να πεις ότι εγώ δέχομαι μέσα στο αποθετήριό μου μόνο peer-reviewed άρθρα. Δεν δέχομαι γκρίζα βιβλιογραφία ή δέχομαι όλα. Ναι, ναι. Ποια? Με το δικό δικαίωμα και... Για ποιο λες, για το εμπάργκο ή για το άλλο? Όχι, ο 21-21 σου λέει, προσέξτε λίγο, το ερώτημα είναι, εμείς με ποιο δικαίωμα θα βγάλουμε μετά από 3 χρόνια υποχρεωτικά κάτι? Με κανένα δικαίωμα. Του λες του ανθρώπου, αυτό κάνεις μια συμφωνία. Εγώ σε παίρνω στο πανεπιστήμιο μου, αλλά θέλω να τηρήσεις αυτούς τους όρους. Εάν δεν τους τηρήσεις, μην έρχεσαι στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό αυτό το κομμάτι πρέπει να υπάρχει στην αρχή της σύμβασης. Όπως όταν συμβάλλεσαι με τη Microsoft, σου λέει ότι πρέπει να κάνεις αυτά και αυτά τα πράγματα, και αν δεν τα κάνεις, απλά μην κατεβάζεις το λογισμικό, μην ασχολείσαι. Έτσι και εδώ πρέπει να ξέρουν από την αρχή τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές ότι αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Αν τους αρέσει, γράφονται. Αν δεν τους αρέσει, πάνε και γράφονται κάπου αλλού. Ναι, σωστό. Γι' αυτό και είπα ότι ιδεατά, σε έναν ιδεατό κόσμο, θέλαμε την αρχή κάθε χρονιάς ένα μάθημα, να φάμε 2 ωρίτσες, να πούμε για αυτά τα πράγματα. Είναι γνωστοποιηθούν, ας πούμε, από την κριτική, από το... Έστω στο site. Ναι. Κατά την εγγραφή. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει αυτή κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό θα τη φτιάξουμε την επόμενη φορά. Έχει τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Γι' αυτό και είπαμε στην αρχή ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να εμφανιστούν. Κάναμε την πυραμίδα. Η πυραμίδα έλεγε νόμος, μετά έλεγε οργανισμός ή κανονισμός. Αυτά ισχύουν και για τους καθηγητές. Ναι. Ο καθηγητής είναι να αναλάβει, έχει διοριστεί και είναι να αναλάβει, να ορκιστεί και να αναλάβει υπηρεσία. Πρέπει να γνωρίζει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Σωστό. Επειδή είχαμε μια πρόσφατη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα γι' αυτό, έχετε δίκιο. Απλώς είναι και υποχρέωση βέβαια του καθηγητή όταν μπαίνει σε ένα ίδρυμα να διαβάσει τα καταστατικά του κείμενα. Αν υπάρχουν τα καταστατικά κείμενα αυτά. Είναι δική του ευθύνη. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο υλικό κομμάτι που έχει δημοσιευθεί το υλικό και τέλος πού θα δοθεί το υλικό. Δηλαδή, αν στις διδακτορικές διατριβές το γεγονός ότι πάμε στο ΕΚΤ, κάπου πρέπει να το λέμε. Στον φοιτητή. Νομίζω το λέμε. Αυτό είναι από τα πολύ εύκολα, ναι. Και γενικότερα, αν επιτρέπουμε την εξαγωγή των δεδομένων... Ναι. Ό,τι κάνουμε. Τα μεταδεδομένα δεν τους νοιάζει. Είναι δικό μας υπόθεση για το κυρίως κείμενο. Ναι. Παρακαλώ. Λίγη ησυχία. 20 λεπτά και κλείσαμε. Αυτό έχουμε αρχίσει και δουλεύουμε κάποια. Θα κάνουμε στο εργαστήριο που λέμε ότι θα κάνουμε την επόμενη φορά. Από ό,τι βλέπω θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο σε αυτό. Αλλά να περάσουμε μία φορά τώρα τι θα έπρεπε να είναι και να τα συζητάμε για να έχει κάποιο νόημα στο επόμενο εργαστήριο. Ναι.
Τι πρέπει να περιέχει, τι περιπτώσεις υπάρχουν για το έγγραφο κατάθεσης σε σχέση με την άδεια. Η άδεια συνήθως συμπεριλαμβάνει τη άδεια κατάθεσης στο έγγραφο κατάθεσης. Τα έχουμε πει αυτά, απλά να σας τα θυμίσω λίγο. Η πρώτη περίπτωση είναι όπου παρέχεται στο Ίδρυμα ένα δικαίωμα διανομής, μετάφρασης και αναπαραγωγής. Τελεία. Ούτε ανοιχτές άδειες, ούτε τίποτα. Αυτές ήταν η πρώτη γενιά εγγράφων κατάθεσης, δηλαδή αν έβλεπες τις άδειες του ΕΚΤ πριν από το 2011-12, ήταν αυτό. Η δεύτερη κατηγορία είναι επιλογή συγκεκριμένης άδειας από λίστα αδειών. Δηλαδή, δεν του λες ότι εγώ θέλω να έχω όλα αυτά τα δικαιώματα, αλλά του λες αδειοδότησε το περιεχόμενό σου με μία από αυτές τις τρεις άδειες. Okay. Η τρίτη περίπτωση είναι, που την έχουμε δει στο ΠΑΜΑΚ αυτήν, του λες ότι εγώ θέλω να κάνω τουλάχιστον αυτά τα πράγματα και επίλεξε και μία από τις άδειες Creative Commons. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι κάποιες πράξεις οι οποίες θέλουμε να μπορούμε να τις κάνουμε ανεξαρτήτως της άδειας. Αν δηλαδή ανεξαρτήτως της άδειας είναι απαραίτητο να κάνεις κάποιες μεταφράσεις, να διανέμεις και να αναπαράγεις, τότε του λες, μου κάνεις στην πραγματικότητα διπλή αδειοδότηση. Τη δίνεις σε όλο τον κόσμο με άδεια Creative Commons, αλλά σε μένα μου δίνεις την άδεια Creative Commons συν όποιο από αυτά τα τρία. Γιατί δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου διαφορετικά. Άρα αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να προσδιορίσουμε ποια είναι οι ελάχιστες πράξεις που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όσον αφορά την αναπαραγωγή, θα πρέπει να την ορίσουμε ίσως με ορίζοντα μελλοντικό αρκετά. Δηλαδή, αναπαραγωγή δεν είναι ότι εγώ θα κάνω κάποιο και θα το μοιράζω να βγάζω λεφτά. Αλλά μπορεί να είναι ότι εγώ όταν τελειώσω το PDF να υπάρχει σαν αρχείο, θα πρέπει να είμαι σε θέση να τα μετατρέψω τα αρχεία που μου έδωσε για να μπορέσω να τα διατηρήσω. Ναι, γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα θέλει έναν καλό προσδιορισμό. Πάντως να πω ότι αυτό συνήθως είναι για μη εμπορικούς σκοπούς. Αυτά τα τρία. Έτσι, αυτό είναι ο περιορισμός αυτή τη στιγμή, ναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουνε. Αν διαλέξει για ένα παράδειγμα, non derivative στις ναι. Η μετάφραση ή κάτι από τα επάνω δεν μπορεί να είναι... Δεν είναι. Κοιτάξτε, η διπλή αδειοδότηση είναι, για να την καταλάβουμε πάλι, έτσι, σαν ένα σχήμα. Είναι προς άλλο κοινό. Ακριβώς. Είναι λίγο διαφορετική, δηλαδή... Και στέκει νομικά. Βέβαια. Αυτή είναι η μαγεία των αδειών, ότι μπορείς να την κόψεις όπως θέλεις. Δηλαδή, έχεις τον καταθέτη, ο οποίος δίνει στο αποθετήριο και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο δίνει με μία CC BY NC-ND. Δηλαδή, μία άδεια που δεν επιτρέπει ούτε εμπορική χρήση, ούτε παράγωγα. Στο αποθετήριο του δίνει μία άδεια που του επιτρέπει να κάνει και μετάφραση, και μετάφραση, έτσι. Η μετάφραση είναι μία μορφή παραγόγου έργου. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι το αποθετήριο έχει αυτή σύνδεση CC BY NC-ND. Δηλαδή το αποθετήριο έχει κάτι παραπάνω από όλο τον κόσμο. Είναι δεύτερο δικαίωμα. Δηλαδή λέει, σε όλους εσάς θα δώσω το δικαίωμα να πάρετε την παρουσίαση, να την διαδώσετε παραπέρα, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές ούτε να τη χρησιμοποιήσετε εμπορικά. Αλλά ειδικά στο καταθετήριο του Αριστοτελείου θα του επιτρέψω να κάνει και μεταφράσεις. Ναι, αλλά στον πραγματικό κόσμο μετά δεν θα έχουμε δύο διαφορετικά έργα να κινούνται. Όχι, γιατί εσύ μπορείς να κάνεις τη μετάφραση μόνο με τους όρους που σου έχει δώσει. Και δεν θα το... είναι τέτοιοι οι όροι που βάζουμε που δεν θα του δημιουργήσεις πρόβλημα. Νομικά, δηλαδή... Πρακτικά δεν θα το κάνεις. Δεν θα πάρεις να κάνεις μια μετάφραση συνολική. Θα κάνεις μια μετάφραση για τα πράγματα που χρειάζεσαι. Εντάξει, να πάμε λίγο στη συνέχεια. Η τέταρτη περίπτωση είναι ότι μεταβιβάζω τα δικαιώματα στο Ίδρυμα, αλλά το Ίδρυμα υποχρεούται τουλάχιστον να διαθέσει το περιεχόμενο με μια συγκεκριμένη άδεια. Αυτή είναι η περίπτωση του κάλυπου. Σου λέει, πάρε όλα τα δικαιώματα, αλλά το λιγότερο θα τα δώσεις με CC BY NC-ND και με CC BY NC-SA. Δηλαδή, δύο άδειες minimum. Αλλά έχεις όλα τα δικαιώματα. Γιατί το θέλει αυτό? Γιατί το Ίδρυμα ξαφνικά βρίσκεται με ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρα λοιπόν, ανάλογα με την πολιτική που έχω στρατηγικά ως Ίδρυμα, θα πρέπει να επιλέξω και τη διανομή. Αν δηλαδή η πολιτική μου, η ΔΕΛΤΑ, που είναι η πολιτική του ΣΕΑΒ, εγώ θα τη διάβαζω ως πολιτική κάποιου ο οποίος θέλει να κάνει εκδόσεις.
Εντάξει, είναι, είναι ξεκάθαρο για μένα. Εάν είμαι στην περίπτωση του Α, είναι ενός οργανισμού ο οποίος είναι πολύ συντηρητικός, δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει, θέλει να κάνει απλά τη δουλειά του και παρατήστε με. Στην περίπτωση της Β, είναι ενός οργανισμού ο οποίος θέλει να είναι ανοιχτός, αλλά δεν θέλει να έχει ευθύνη. Και στην περίπτωση του γάμου, είναι, γάμα είναι ένας οργανισμός ο οποίος θέλει να μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να προσθέσει τουλάχιστον κάποια μίνιμουμ ανοιχτής πρόσβασης. Άρα, ανάλογα με το που βλέπεις τον οργανισμό σου να κινείται, πρέπει να επιλέξεις και πού θες να πας, στο τι παίρνεις. Και για να πάμε τώρα λίγο και στο τι δίνεις. Άδειες χρήσης. Λοιπόν, κάποιες φορές βλέπουμε γενική αναφορά σε ανοιχτή πρόσβαση, το είχαμε δει και σε περιοδικά, χωρίς να αναφέρεται άδεια. Δεν είναι καλή πρακτική. Δηλαδή, σε πολλά αποθετήρια έχω δει ότι είναι ένα αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης, τελεία. Εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα. Άρα, να πάμε λίγο πιο κάτω. Η δεύτερη περίπτωση είναι η άδεια του αποθετηρίου. Δίνω όλο το αποθετήριο με άδεια Χ. Ωραίο, αρκεί να το τηρείς. Δεν το τηρούμε όμως συνήθως. Γιατί έχουμε διαφορετική άδεια τεκμηρίου. Δηλαδή, συνήθως ένα τεκμήριο δίνουμε διαφορετική άδεια. Γι' αυτό και καλώς ή κακώς πρέπει να έχουμε ένα πεδίο άδεια. Δεν αρκεί το πεδίο δικαιώματα. Οι άδειες τεκμηρίου πρέπει να συνοδεύονται από ένα σημείωμα. Πήγα να το πω στην αρχή και το ξέχασα. Η άδεια μπορεί να αναφέρεται σε τρία μέρη. Στα μεταδεδομένα που έχετε στο record, στην εγγραφή, στο σώμα του κειμένου, στο πιστόφυλλο και στα μεταδεδομένα του αρχείου του PDF. Ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή τεκμηρίωση που δεν είναι και στα τρία. Γιατί αυτό τι σημαίνει, απολυθεί το τεκμήριο από το αρχείο από το τεκμήριο επιβιώνει εκδοτική πληροφορία. Δεν ξέρω τι να κάνουμε αυτό, παιδιά. Το χτυπάει, αλλά... Okay. Μένω ακίνητος. Είναι να έχεις, τώρα να δούμε λίγο και τι είδη αδειών έχουμε. Μία κανονική συγκεκριμένη άδεια, δηλαδή έχουμε μία άδεια δεν είναι απαραίτητα ανοιχτή ή κλειστή, αλλά έχει φτιαχτεί, είναι άδεια. Αυτή η άδεια είναι αρκετά προβληματική. Συχνά οι μη τυποποιημένες άδειες είναι δυνατόν να είναι δυνατόν να εμφανίσουν ασυμβατότητες. Γι' αυτό το λόγο, αν πάμε άδεια, πάντα προτείνω η άδεια να είναι Creative Commons. Μπορεί να είναι και αυτό που λέω οι Fair Use Licenses, οι άδειες χρήσης, που είναι άδειες που στην πραγματικότητα επαναλαμβάνουν του Fair Use, δηλαδή επιτρέπουν χρησιμική χρήση. Άρα, συνολικά, έχουμε κάποιες άδειες οι οποίες είναι χτισμένες πάνω στο συγκεκριμένο κύριο, κάποιες άδειες οι οποίες είναι χτισμένες και κάποιες άδειες οι οποίες είναι πάλι τυποποιημένες, αλλά τουλάχιστον τη μη εμπορική ατομική χρήση. Έχουμε πρότυπα για όλες τις άδειες και θα τα έχουμε και αυτά στο... Αχ, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Στο άλλο μικρόφωνο, να κλείσω αυτό. Νομίζω τελείωσε. Με ακούτε τώρα. Εσείς με ακούτε καλύτερα, το ξέρω, αλλά δεν ακούγεται στο έρημο το streaming. Για να δοκιμάσουμε. Ένα, δύο. Τώρα ακούγεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στις άδειες χρήσης, είναι οι άδειες προς τα έξω. Να πούμε στο τελευταίο κομμάτι που ήθελα να πω, ότι στις άδειες στις οποίες επιτρέπεται η δημοσίευση από ένα περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, δώστε λίγο μία έμφαση ποιες είναι οι άδειες αυτές. Δηλαδή, όταν περνάτε ένα άρθρο από περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, δεν αρκεί απλά η υπόμνηση στα μεταδεδομένα ότι είναι ανοιχτής πρόσβασης. Πρέπει να πείτε και ποια είναι η άδεια με την οποία διατίθεται. Αυτό είναι το
Ναι. Ακριβώς. Ή note ή να έχετε πεδίο το οποίο να λέγεται άδεια. Πάμε τώρα λίγο στο τι γίνεται με τη δημοσίευση. Εδώ λίγο θα κάνουμε μία σύνοψη αυτών που είπαμε προηγουμένως σε πίνακες. Ποιος είναι αυτός ο οποίος καταθέτει? Πρώτη περίπτωση είναι ότι είναι μέλος ΔΕΠ. Τι ισχύει? Αρχικά η πνευματική ιδιοκτησία είναι δική του. Αυτό μας το λέει τόσο ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας, γεννά την πνευματική ιδιοκτησία στο πρόσωπο του δικαιούχου, αρχικά του δημιουργού, όσο και συνήθως οι κανονισμοί ή οι οργανισμοί του πανεπιστημίου. Τα περισσότερα πανεπιστήμια, ακόμα και στους υπάρχοντες κανονισμούς ή οργανισμούς τους, έχουν μία διάταξη που λέει ότι παραμένει η πνευματική ιδιοκτησία στο δημιουργό. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι μπορεί ο δημιουργός να παρέχει άδεια στο πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί το υλικό του σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό εδώ υπάρχει μια διχογνωμία, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Σύμφωνα με μια μερίδα της θεωρίας επέρχεται υποχρεωτική μεταβίβαση από τον καθηγητή στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να σταματήσει τη διάχυση του περιεχομένου. Σύμφωνα με μία άλλη προσέγγιση, ο καθηγητής πάντα διατηρεί το δικαίωμά του πάνω, το μέλος δε πάνω στο έργο του, ανεξάρτητα με το τι λέει ο νόμος. Να πούμε ότι ο 4009 του 12 έχει κάποιες διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική τουλάχιστον την ανάρτηση των σημειώσεων και των μαθημάτων στο διαδίκτυο, χωρίς όμως να προσδιορίζεται με ποιο τρόπο. Και να πούμε ότι κάποιες φορές είναι δυνατόν να έχουμε ειδικές συμβάσεις του δημιουργού με το πανεπιστήμιο, με κλασικότερο παράδειγμα αυτό του κάλυπου. Έτσι, και τα παραδείγματα των ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων. Στην περίπτωση που έχουμε εκπαιδευτικό υλικό ή ερευνητικά αποτελέσματα, πάλι του ανήκουν και πάλι γίνεται η μεταβίβαση με τους όρους που είπαμε ανωτέρω. Να πούμε ότι στα ερευνητικά αποτελέσματα, ειδικά όταν είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πρέπει να κοιτάμε πάντοτε τη σύμβαση με την οποία έγινε η παραγωγή τους, η οποία στον ορίζοντα 2020, όπως και στο FP7 στα τέλη του, έπρεπε να είναι ανοιχτής πρόσβασης. Να πω κάτι για τις θετικές επιστήμες. Η ανοιχτή πρόσβαση δεν είναι αντίθετη προς την κατάθεση πατεντών. Είτε πας να καταθέσεις πατέντα είτε όχι, θα πρέπει να αποφασίσεις σε κάποιο χρονικό σημείο αν θα δημοσιεύσεις. Στο σημείο εκείνο που θα επιλέξεις να δημοσιεύσεις, αν επιλέξεις και όταν επιλέξεις να δημοσιεύσεις, τότε θα αποφασίσεις αν είναι ανοιχτής πρόσβασης ή όχι. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που διαφοροποιεί την περίπτωση της ανοιχτής πρόσβασης σε σχέση με τις πατέντες είναι στο σημείο που θα επιλέξεις να δημοσιεύσεις, ο τρόπος δημοσίευσης. Δεν είναι διαφορετική από τη δημοσίευση την κανονική. Στις δημοσιεύσεις τις ίδιες, να πούμε ότι ενώ του ανήκουν αρχικά, συνήθως έχουν μεταβιβαστεί στον εκδότη. Οπότε πρέπει να δούμε στη σύμβαση με τον εκδότη, εάν πρόκειται για τι τύπου open access περιοδικό είναι, και να δούμε ποιος είναι ο χρόνος εμπάργου που έχει συμφωνήσει με τον εκδότη, όπως επίσης και αν έχει συμφωνήσει για pre-print ή post-print να βγαίνει στο ιδρυματικό καταθετήριο. Στην περίπτωση που έχουμε φοιτητή οποιασδήποτε βαθμίδας, πάλι ζητώντας τα ίδια ζητήματα, η πνευματική ιδιοκτησία ξεκινάει από αυτόν. Παρέχει διαφορετικών ειδών άδειες στο πανεπιστήμιο για εργασίες, δηλαδή ανάλογα σε ποιο επίπεδο είναι, από κάτω προς τα πάνω, μαθηματική, μαθημάτων, πτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορικό. Εξαρτάται πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος στο πανεπιστήμιο. Εάν έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συνήθως θα γίνεται μεταβίβαση των δικαιωμάτων στο πανεπιστήμιο. Εάν πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα, θα μας το λένε οι όροι της χρηματοδότησης. Εάν δεν πρόκειται για τίποτα από τα δύο, παραμένει σε αυτόν το δικαίωμα. Το ίδιο ισχύει και για το εκπαιδευτικό υλικό και τα ερευνητικά αποτελέσματα. Για τις δημοσιεύσεις ισχύουν ό,τι ισχύουν και για τους πανεπιστημιακούς και για τα μέλη ΔΕΠ. Πολύ συχνά, γιατί αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ερώτηση που με έγινε για το οπτικοακουστικό υλικό, εάν είναι μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, είναι για παράδειγμα σε ένα μουσικών σπουδών, αλλά είναι και ο ίδιος εκτελεστής, είναι πολύ πιθανό να έχει εκχωρήσει κάποια από τα δικαιώματά του σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Άρα θέλει μια προσοχή όταν μιλάμε για εκτελεστές, ηθοποιούς, μουσικούς, να δούμε αν έχουν κάποιο τέτοιου είδους συμμετοχή. Για να δούμε λίγο το υλικό τρίτων και τι κάνουμε με αυτό. Στην περίπτωση που έχουμε περιοδικά ή βάσεις δεδομένων, το πρώτο κομμάτι είναι ότι πρέπει να λάβουμε τα δικαιώματα από τον εκδότη. Εδώ πρέπει να δούμε αν παίρνουμε συγκεκριμένο τίτλο ή σύνολο, τη διάρκεια της σύμβασης, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε το τίμημα και τον τρόπο πληρωμής. Απλά είναι κάποια στοιχεία, γι' αυτά θα ήθελα να αφιερώσουμε ένα ειδικό μάθημα για συμβάσεις. Να δούμε τι κάνουμε στην περίπτωση που αρχαιοθετούμε, δηλαδή στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε πόρτικο ή κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουμε με τους εκδότες, τι κάνουμε με κάποιους ενδιάμεσους φορείς, όπως είναι η ΕΠΣΚΟ,
και τι κάνουμε στις περιπτώσεις που έχουμε καθαρές βάσεις δεδομένων, δηλαδή δεν πρόκειται για δημοσιεύσεις αλλά για data, όπως είναι ο νόμος ή η νομοτέλεια. Πάλι πρέπει να δούμε πώς εμείς το δικαίωμα που παίρνουμε από τον παροχέα της βάσης, τι μπορούμε να επιτρέψουμε στους φοιτητές μας. Δηλαδή έχει μια σημασία εδώ να έχουμε και μια κατανόηση της χρήσης της βάσης από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, προκειμένου να παίρνουμε και τα σχετικά σωστά πράγματα. Ένα άλλο κομμάτι που θέλει μια προσοχή είναι το εύρος και το κόστος των δικαιωμάτων που πληρώνουμε για περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης. Δηλαδή είναι κάτι που το συζητάμε αρκετό καιρό. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε λίγο πολύ τη χρήση για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε την διάθεση που έχουμε να λέμε στα μέλη ΔΕΠ μας να δημοσιεύσουν σε ανοιχτής πρόσβασης, αλλά όταν πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό, ποιος θα πληρώσει αυτά τα λεφτά. Δηλαδή αυτό κάπου πρέπει να μπει στο κοστολογικό μας μοντέλο. Πάμε λίγο στις ψηφιοποιήσεις. Είναι σημαντικό να ξέρουμε εάν υπάρχουν ακόμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το υλικό έχει γίνει κοινό κτήμα. Πολύ σημαντική εξαίρεση του άρθρου 22, θα τη δούμε στη συνέχεια. Και η προσπάθεια καθάρισης πρέπει να έχει 2-3 μέρη. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν πρόκειται για ορφανό έργο. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα πει αυτό. Το δεύτερο κομμάτι, αν μπορούμε, αν δεν είναι ορφανό έργο, να προσπαθούμε να πάρουμε μια άδεια από τον εκδότη. Και στην περίπτωση κατά την οποία δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα από τα δύο και δεν είναι κοινό κτήμα, δηλαδή δεν έχει παρέλθει ο χρόνος προστασίας, μπορούμε να κάνουμε ψηφιοποίηση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διάθεση. Για να δούμε λίγο τις εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις είναι συνολικά, μας ενδιαφέρουν οι εξαιρέσεις που κάνω τη λίστα εδώ πέρα. Κάποιες εξαιρέσεις μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ ως βιβλιοθήκη. Και κάποιες εξαιρέσεις είναι χρήσιμες να τις λέμε στους χρήστες μας, δημιουργούς, για να μπορούμε να πάρουμε το περιεχόμενό τους. Και πάει σε κάποια από τα ερωτήματα που είχατε θέσει προηγουμένως. Για να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τις βιβλιοθήκες. Το άρθρο 18 είναι ένα αντικείμενο μεγάλης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις βιβλιοθήκες και στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης έργων λόγου, ειδικά δηλαδή τον ΟΣΔΕΛ. Σχετικά με το αν η φωτοτύπηση η οποία συμβαίνει στις βιβλιοθήκες πρόκειται για ιδιωτική αναπαραγωγή ή όχι. Εάν δούμε το κείμενο του νόμου, μας αφήνει ένα περιθώριο, δηλαδή λέει ότι μπορούμε να έχουμε αναπαραγωγή ενός έργου που είναι νομίμως δημοσιευμένο, εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Λέει ότι δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή υπηρεσίας ή οργανισμού, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από τη βιβλιοθήκη. Δηλαδή, η βιβλιοθήκη δεν είναι μια εταιρεία η οποία παίρνει, για παράδειγμα, ένα Microsoft Word manual και το φωτοτυπεί για όλους τους εργαζόμενους της. Δεν κάνει αυτό το πράγμα η βιβλιοθήκη, άρα δεν εμπίπτει κατά μία ερμηνεία, αυτήν η ερμηνεία που υποστηρίζουμε εμείς ως βιβλιοθήκες στο τελευταίο εδάφιο. Και για το λόγο αυτό, εφόσον τα μέσα αναπαραγωγής είναι στη διάθεση του φοιτητή ή του μέλους ΔΕΠ, δεν εμπλεκόμαστε σε αυτά και το μόνο κόστος που έχουμε είναι το κόστος για τη συντήρηση του μηχανήματος, τότε στην περίπτωση αυτή, δεν βγάζουμε κέρδος δηλαδή από αυτό, τότε στην περίπτωση αυτή εμείς θεωρούμε ότι υπαγόμαστε στο άρθρο 18. Ακόμα εκκρεμεί οι συγκεκριμένες δίκες που έχουμε με τον ΟΣΔΕΛ. Να πω πάντως ότι οπωσδήποτε στις βιβλιοθήκες μας πρέπει να έχουμε ευκρινώς αναρτημένα σημειώματα πάνω από τα φωτοτυπικά, να μην εμπλεκόμαστε εμείς οι ίδιοι στην φωτοτυπική αναπαραγωγή και να μην βγάζουμε κέρδος. Έτσι, τα μίνιμουμ. Πάντως πιστεύω ότι στο μέλλον η φωτοτύπηση θα γίνει ακόμα και λιγότερη, γιατί τα παιδιά πια βγάζουν απλά φωτογραφίες με τα κινητά και τα τάμπλετς. Συγγνώμη. Αν θεωρήσουμε ότι περιλαμβάνει χαρτί και συντήρηση μηχανήματος, όχι. Αλλά πρέπει να έχουμε ένα κοστολογικό μοντέλο πάλι που να το αποδεικνύει αυτό. Μην ξεχνάμε ότι κάθε φορά που αγοράζουμε φωτοτυπικό και χαρτί πληρώνουμε στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για το άρθρο 18. Με αυτή την έννοια θεωρούμε και εμείς ότι είναι ιδιωτική αναπαραγωγή. Και μην ξεχνάμε, μιλάμε για ιδιωτική χρήση, δεν μιλάμε για προσωπική. Έτσι. Πάμε στο άρθρο 22, είναι ουσιαστικά η περίφημη αναπαραγωγή για τις βιβλιοθήκες. Ένα πολύ περιορισμένο άρθρο, δεν μας δίνει μεγάλα περιθώρια. Ουσιαστικά είναι αυτό που χρησιμοποιούμε όταν ένα αντίτυπο πάει να πεθάνει, έχει φθαρεί πάρα πολύ και θέλουμε να το αντικαταστήσουμε. Εδώ να πούμε ότι δεν πρέπει από την αντικατάσταση, πάλι έχουμε επιλέξει αυτή την ερμηνεία, γιατί έχει πάλι ασάφειες ο νόμος. Η ερμηνεία που έχουμε επιλέξει εμείς, που έχουμε προκρίνει της συγκεκριμένης διάταξης, είναι ότι η αναπαραγωγή η οποία γίνεται του πρόσθετου αντιτύπου μπορεί να είναι και σε ψηφιακή μορφή,
Ωστόσο, δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση από αυτήν που είχες με το αναλογικό αντίγραφο. Δηλαδή, εάν εγώ έχω ένα υλικό βιβλίο, ένα φυσικό βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ φθαρμένο και το οποίο δεν μπορώ να το βρω στο εμπόριο για να το πάρω, και το οποίο πρέπει να το αντικαταστήσω, το ψηφιοποιώ, αλλά ακόμα και αν είναι να το δώσω σαν e-book, δεν μπορούν να κυκλοφορούν άπειρα αντίγραφά του. Πρέπει να κυκλοφορεί, είχα ένα, θα κυκλοφορεί ένα. Ή θα το έχετε σε ένα τερματικό, είτε θα το έχετε με μία μορφή e-book, το οποίο δεν επιτρέπει αναπαραγωγή, είτε θα το έχετε με ένα φυσικό αντίγραφο που έχει γίνει, που έχετε ξαναφτιάξει εσείς. Ναι, είπαμε το πρώτο, μέσα από ένα τερματικό. Όχι, πρέπει να το έχετε από τόσα όσο θα ήταν η δυνατότητα που θα είχανε με το φυσικό αντίτυπο. Δηλαδή, δεν πρέπει να δημιουργείτε περισσότερες δυνατότητες από αυτές που είχατε με το φυσικό αντίτυπο. Ναι. Συγγνώμη. Θα δούμε τώρα για το. Εκτός αν είναι ορφανό έργο, οπότε πάμε σε άλλη κατηγορία. Αλλά τώρα μιλάω για την περίπτωση του άρθρου 22, όχι του άρθρου 27. Πάμε λίγο να δούμε το 27α, το οποίο είναι τα περίφημα ορφανά έργα. Είναι μια διάταξη η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί μας σώζει στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε έργα τα οποία δεν μπορούμε να τα βρούμε στο εμπόριο και δεν μπορούμε και να βρούμε και ποιος είναι ο δημιουργός, ο δικαιούχος. Προσέξτε εδώ, το ορφανό έργο δεν έχει να κάνει με την αδυναμία έβρεσης του δημιουργού, αλλά με την αδυναμία έβρεσης του δικαιούχου και λήψης άδειας από αυτόν. Όταν έχουμε πολλαπλούς δικαιούχους, σημαίνει ότι δεν μπορείς να βρεις κανέναν. Τώρα, πώς ξέρουμε τι πρέπει να είμαστε για να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε μια συγκεκριμένη κατηγορία οργανισμών που λεγόμαστε φορείς χρήσης ορφανών έργων. Εμείς ως βιβλιοθήκες ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι δράσεις τις οποίες πραγματοποιούμε. Είναι αυτές που αναφέρονται στο 27α1, δηλαδή πρέπει να είναι δράσεις διάθεσης, ψηφιοποίησης, διάθεσης στο κοινό, ευρετηρίασης, καταλογογράφησης, συντήρησης ή αποκατάστασης. Άρα λοιπόν είναι αυτού του τύπου οι δράσεις τις οποίες έχουμε. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι το έργο αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει δημοσιευθεί στο κοινό, να έχει δημοσιευθεί ή διατεθεί στο κοινό. Στην περίπτωση που είπαμε ότι έχουμε περισσότερο από ένας δημιουργούς, ψάχνουμε να βρούμε μέχρι να βρούμε κάποιο δικαιούχο. Η χρήση πρέπει να είναι τέτοια που να εμπίπτει στους δημόσιους σκοπούς μας, δηλαδή εμείς έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Για να γυρίσω πάλι λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία τι προδιαγράφουμε στην πολιτική του αποθετηρίου και στον οργανισμό του Πανεπιστημίου για τη βιβλιοθήκη, γιατί μας επηρεάζει και εδώ. Άρα, εάν πεις εκεί ότι σκοπός μου είναι η συντήρηση, η διατήρηση, η παροχή ανοιχτής πρόσβασης, ειδικά η παροχή ανοιχτής πρόσβασης, μπορείς να θεωρήσεις, πιστεύω, να το τραβήξεις λίγο και να πεις ότι θα το δώσω ανοιχτή πρόσβαση γιατί αυτό βρήκα. Και πριν το βγάλεις, και πάω στο ερώτημα που μου είχατε θέσει προηγουμένως, θα πρέπει να ψάξεις μία σειρά από βάσεις δεδομένων που προτείνει ο ΟΠΗ και να πεις, το βρίσκω σε αυτές τις βάσεις. Εάν δεν το βρίσκεις και δεν μπορέσεις να το βρεις πουθενά τον δικαιούχο, τότε θεωρείται ότι είναι ορφανό έργο και μπορείς πλέον να το χρησιμοποιήσεις σύμφωνα με τους όρους που είπαμε παραπάνω. Εάν ωστόσο το βρεις εκεί και βρεις ότι υπάρχει εκεί και βρεις και το δικαιούχο, όχι απλά να βρεις μια εγγραφή, τότε στην περίπτωση αυτή δεν μπορείς. Πρέπει να προχωρήσεις στη λήψη άδειας. Εντάξει, άρα είναι η λίστα πολύ συγκεκριμένη. Σας έχω και τη διεύθυνση για να τη βρείτε. Πάω στο 28α, που είναι η εντυποαναπηρία. Εδώ είναι μια ειδική εξαίρεση για άτομα με εντυποαναπηρία. Να πούμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη υπουργική απόφαση που την εφαρμόζει και μια συμφωνία που έχει κάνει ο ΟΣΔΕΛ με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για την πρωτοβουλία που έχει να κάνει για άτομα με εντυποαναπηρία, την ΑΜΕΛΥΜΠ. Και εδώ πέρα πάλι, σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, συγκεκριμένοι χρήστες οι οποίοι έχουν επιστοποιηθεί μπορούν, μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη, να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα τερματικά που τους δίνουν πρόσβαση πάλι στους τίτλους που κάθε φορά μπαίνουν μέσα στον κατάλογο της ΑΜΕΛΥΜΠ. Ναι. Όχι, όχι. Πρέπει να γίνει μία διαδικασία η οποία, για το πώς γίνεται η πρόσβαση. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε τη συμφωνία που έχει κάνει η ΑΜΕΛΥΜΠ τώρα με το...
με τους εκδότες, ναι. Η οποία είναι κατ' εφαρμογή της υπουργικής απόφασης. Δηλαδή, έχουμε μία εξαίρεση. Επί της εξαιρέσεως έχει βγει η υπουργική απόφαση. Επί της υπουργικής απόφασης έχει γίνει μία μεταφορά, μία σύμβαση μεταξύ των εκδοτών και, και του Αμελή. Ένα πλαίσιο συνεργασίας. Εσύ έχεις, πρέπει να έρθεις σε επαφή με το Αμελίμπ για να σου πει τους μορφότυπους, για το πώς θα γίνει η όλη διαδικασία πρόσβασης, πώς θα κάνεις την πιστοποίηση. Είναι μια διαδικασίουλα, δεν είναι τρελή πάντως. Υπάρχει ομάδα η οποία θα... Δηλαδή είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Να πάω λίγο στο άρθρο 19. Τώρα πάμε λίγο σιγά σιγά στους χρήστες. Οι χρήστες τους ενδιαφέρει κυρίως το άρθρο 19, γιατί είναι αυτό που με ρωτήσατε πολύ στο διάλειμμα, τι κάνουν στην περίπτωση που παίρνουν κάποια κομματάκια από δουλειές άλλων. Το άρθρο 19 είναι το καλύτερο από όλα τα άρθρα των άρθρων 18 με 28 γ, γιατί είναι αρκετά ευρύ. Επιτρέπει όλες τις δράσεις αναπαραγωγής, διάθεση στο κοινό, παρουσίαση στο κοινό. Αρκεί να τηρείς κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, πρέπει να είναι έργο το οποίο έχει δημοσιευθεί νομίμως, δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις κάτι από τον άλλον που δεν το έχει δημοσιεύσει. Πρέπει να είναι απόσπασμα, δεν μπορεί να είναι το σύνολο του έργου. Πρέπει να το προσδιορίζεις με κάποιο τρόπο. Άρα, τα εισαγωγικά έχουν ένα νόημα. Εάν χρησιμοποιείς απλό το νόημα, προφανώς δεν είσαι καν στο κομμάτι της αντιγραφής, γιατί παίρνεις απλά την ιδέα. Πρέπει να πεις από πού το πήρες και ποιος ήταν ο εκδότης, δηλαδή να κάνεις μια σωστή αναφορά, εφόσον αυτή υπάρχει στην πηγή του. Και είσαι OK. Και μπορείς μετά να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα. Βέβαια, θεωρείται ότι ακόμα και το άρθρο 19 πρέπει να μην ξεπερνάει το περίφημο τεστ των τριών σταδίων. Δηλαδή, πρέπει να είναι ειδική περίπτωση. Δεν μπορεί να αντιβαίνει στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη. Δηλαδή, πάλι να μην προκυσενεί κάποια εμπορική ζημία στην πραγματικότητα στον αρχικό δημιουργό. Ναι, δικαιούχο. Άδεια για να χρησιμοποιήσεις το πλήρες κείμενο ή μέρος του. Εδώ όμως μιλάμε για μέρος. Εδώ δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των εξαιρέσεων. Σωστό. Οι εκδότες και οι δικαιούχοι έχουν την τάση να μην αγαπούν τις εξαιρέσεις. Γιατί οι εξαιρέσεις τους επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν χρήση των έργων χωρίς να πάρουν άδεια από τους εκδότες. Γι' αυτό το λόγο και όταν συζητάγαμε την εντυποαναπηρία, η προσωπική μου ακαδημαϊκή άποψη ήταν ότι καλά είναι αυτά που κάνετε με τους εκδότες, αλλά δεν είναι συμβάσεις, είναι πλαίσια συνεργασίας. Το άρθρο 18, το οποίο είναι ιδιωτική αναπαραγωγή και έχει μία μορφής διαχείρισης από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, στην πραγματικότητα προσυδειάζει με υποχρεωτική αδειοδότηση. Όλα όμως οι εξαιρέσεις υπόλοιπες είναι εξαιρέσεις, δηλαδή δεν ρωτάμε το δημιουργό, το δικαιούχο, αυτή είναι η ιδέα. Δεν το ρωτάς, απλά το χρησιμοποιείς. Κατά συνέπεια, στην ελληνικό δίκαιο. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι με το άρθρο 19 δεν παίρνεις καμία άδεια. Είτε είσαι σε αυτό και είσαι OK, είτε πιστεύεις ότι είναι παραπάνω από ένα απλό απόσπασμα, οπότε παίρνεις άδεια. Ναι. Ναι. Αφορούν το μέρος το οποίο θα γινόταν πιθανά μια παραβίαση. Αν γίνεται στην Ελλάδα, θα πάμε με το ελληνικό δίκαιο. Γιατί σε άλλες χώρες οι συμβατικές ρυθμίσεις υπερτερούν τον περιορισμό του δικαιώματος. Ας πούμε στην Αγγλία, θα μπορούσε η σύμβαση να σας το απαγορεύει. Για να πάμε λίγο και στο άρθρο 21. Στο άρθρο 21 έχουμε την περίπτωση αναπαραγωγής σύντομων άρθρων για διδασκαλία της εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Να πούμε εδώ πέρα ότι πρόκειται μόνο για αναπαραγωγή, δηλαδή βγάζω φωτοτυπίες και τις μοιράζω. Δεν πρόκειται για διάθεση στο διαδίκτυο. Δεν μπορείς να κάνεις το 21 για διδασκαλία ηλεκτρονικά. Ούτε ηλεκτρονική παρουσίαση μπορείς να κάνεις, ούτε στο διαδίκτυο να το βγάλεις. Μπορείς να το κάνεις μόνο για διδασκαλία μέσα στην τάξη, δηλαδή μπορώ να βγάλω μια εικόνα και να βάλω ή μπορώ να βάλω ένα άρθρο και να το δώσω μέσα στην τάξη ανάσκηση,
αλλά δεν μπορώ να το δώσω από το διαδίκτυο. Και αυτό περιλαμβάνει ακόμα και αν είναι διαδίκτυο και είναι κλειστό, είναι με περιορισμένη πρόσβαση. Θεωρείται ότι όχι. Ναι, ναι. Δηλαδή το άρθρο 21 είναι πολύ καθαρό προς αυτό. Είναι μόνο αναπαραγωγή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι διατάξεις αυτές από το 18 μέχρι το 28 γάμα θέλουν αναθεώρηση. Ναι, ναι, οτιδήποτε. Αναπαραγωγή, αναπαραγωγή. Κοίτα, θα μπορούσε ίσως η αναπαραγωγή. Εγώ πιστεύω ότι και είναι οριακό το email, να πω την αλήθεια. Ναι, πρέπει να γίνει μόνο μες στην τάξη. Όταν το κάνεις μέσα από το διαδίκτυο, νομίζω ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, παραβιάζεις το κομμάτι στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σωστό, αλλά είσαι πάλι εκτός δικτύου. Είσαι εκτός ιδρύματος, συγγνώμη. Ως λήπτης. Ναι. Τυπικά, για να είμαστε πολύ τυπικοί, έτσι, άσχετα τι κάνει ο κόσμος. Να πάμε λίγο στα μεταδεδομένα, γιατί είναι αρκετά σημαντικό. Τα μεταδεδομένα τα δημιουργεί η βιβλιοθήκη και η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στη βιβλιοθήκη. Ωστόσο, προτείνουμε είτε να τα δίνει με μία άδεια όπου δεν ζητάει τίποτα, προκειμένου να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, είτε να τα δίνει με μία άδεια στην οποία γίνεται αναφορά. Αλλά, εάν τα μεταδεδομένα σου τα δίνεις με μία άδεια που ζητάς αναφορά, ειδικά αν τα δίνεις μέσα από ένα web service, πρέπει να προσδιορίζεις πώς θα σε αναφέρουν. Δηλαδή, θα πρέπει να τους πεις διαδικαστικά αυτοί που κάνουν συσσόρευση των μεταδεδομένων τους, πώς θα κάνουν αναφορά στη βάση τους, στη βάση σου. Το πιο απλό είναι, αν για παράδειγμα το ΕΚΤ σου τραβάει δεδομένα ή εσύ τραβάς δεδομένα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, να πεις ότι τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιώ στο ΧΙ κατάλογό μου προέρχονται και από αυτόν. Αν τα τραβάτε από τρίτη πηγή, εδώ έχω τα κλασικά παραδείγματα, το Web of Science και το Archive, κοιτάξτε την άδεια. Αν τώρα είναι μια άδεια η οποία σας επιτρέπει, για παράδειγμα, εμπορική χρήση και τραβάτε και από μια πηγή που δεν σας επιτρέπει εμπορική χρήση, έχετε προφανές πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, ο κόσμος τραβάει όλα τα δεδομένα και δεν κοιτάει τίποτα. Αλλά σας λέω τι θα έπρεπε κανονικά να κάνετε. Εάν τα τραβάτε κάνοντας αυτό που λέμε scrapping ή scraping, πιο σωστά, από άλλα sites, θα πρέπει να σας επιτρέπει, κάνει κανείς εδώ πέρα web scraping για data. Αυτό θα πει ότι πηγαίνω με ένα μηχανηματάκι, κοιτάω τον κατάλογο του άλλου και τραβάω τα δεδομένα του χωρίς να το ρωτήσω. Εντάξει, αυτό αν το κάνατε θα έπρεπε να μπορεί να σας το επιτρέπει η άδεια. Ναι. Και τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία έχω μίξει, θα πρέπει να κάνω μία συνολική εκτίμηση από τις πηγές από τις οποίες έχω τραβήξει τα δεδομένα αυτά. Θα κλείσω με το τελευταίο κομμάτι που είναι οι κάποιοι βασικοί κανόνες για να θυμόμαστε, τους οποίους τους επαναλαμβάνω με διάφορες παραλλαγές σε όλες τις διαλέξεις, αλλά επιμένω πολύ σε αυτούς. Το πρώτο είναι, δεν μπορώ να δώσω κάτι που δεν έχω. Δηλαδή, μην αρχίζετε να δίνετε χωρίς να έχετε κάποια εικόνα τουλάχιστον του τι έχετε. Ξέρω ότι δεν θα πάμε στο τέλειο την πρώτη μέρα, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτεροι από ό,τι ήμασταν 10 χρόνια πριν, αλλά έχει σημασία να πάρουμε τις σχετικές άδειες. Αυτό θα πει λοιπόν ότι πρέπει να ξέρω τις άδειες με τις οποίες έρχεται το υλικό που έχει έρθει σε μένα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι φτιάχνω μια πολιτική στο καταθετήριό μου και ακολουθώ και τον οργανισμό του Πανεπιστημίου. Αν δεν υπάρχει, όπως είναι η περίπτωσή μας, έχουμε τώρα μια λίστα, θα φτιάξουμε ένα πρότυπο, να πάμε σε ένα σημείο να το δημιουργήσουμε. Τρίτο, αποφεύγω αδειοδοτικές ασυμβατότητες. Εάν μπορώ, δεν έχω χήμα πολιτική για τις άδειες. Επιλέγω όσο το δυνατόν λιγότερες άδειες γίνεται. Και τέλος, ο κανόνας είναι, οι άδειές μου πρέπει να είναι όσο πιο ανοιχτές γίνεται, όσο πιο τυποποιημένες γίνεται, όσο πιο λίγες γίνεται. Και τα τρία αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουμε για ιδεολογικούς λόγους μόνο. Δεν το κάνουμε μόνο για λόγους δημόσιας αποστολής, που είναι σημαντικοί. Το κάνουμε για πρακτικούς λόγους. Όσο πιο ανοιχτές είναι, τόσο λιγότερη η δυσκολία με περίεργους όρους. Όσο πιο τυποποιημένες είναι, τόσο πιο λίγη η δυσκολία με περίεργους όρους. Όσο πιο λίγες είναι, τόσο λιγότερη η δυσκολία με περίεργους όρους. Και εδώ νομίζω τελείωσα. Ευχαριστώ. Ναι, όσοι έχετε ερωτηματολόγια, τα δίνουμε. Όσοι έχουν ερωτήματα, έχω άλλα 15 λεπτά από ό,τι φαίνεται.